λάθος ότι μπορώ με την ελπίδα ότι κάποτε κάτι θα αλλάξει. Γιατί είναι άδικο να αναγκαζόμαστε όταν είμαστε παιδιά να προοριζόμαστε μονάχα για το απάνθρωπο. Μας γλιτώσανε, να ξέρεις βλέπουμε. Είμαι Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα και είμαι μαζί με, τώρα δεν ξέρω, με τους ή με το τσιμέντο. Με τότο. Με το τσιμέντο. Το τσιμέντο. Ωραίο. Με τον Μιχάλη, τον Σπύρο και τον Ιάσονα. Καταρχάς θέλω να μου πείτε τι κάνει ο καθένας στο group. Και υπήρχε και μια κοπέλα, η οποία δεν τη βλέπω πλέον. Ναι, ακριβώς. Η Αλέκη αποχώρησε. Για τους δικούς τους λόγους αποχώρησε. Okay. Και συνεχίζουμε οι τρεις μας. Ωραία. Εγώ παίζω drums. Ωραία. Ο Σπύρος παίζω drums. Εγώ παίζω μπάσο. Και με ο Ιάσνας είναι κιθάρα φωνή. Κιθάρα φωνή. Ωραία. Επίσης ενδεχομένως έχουμε και πλήκτρα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Σε ένα μελλοντικό τέτοιο πλάι ακόμα δεν έχουμε προλάβει να σωματωθούμε με πρόβληση κτλ. Όπου θα παραμείνει η στοιχείο της μπάντα στο keyboard. Okay. Αλλά επειδή παίζοντας τρίο τον τελευταίο καιρό έχουμε ενθουσιαστεί με το πώς ακούγεται, είμαστε στη σκέψη να μπορούμε να παίζουμε και τρεις και τέσσερις. Okay. Δηλαδή ανάλογα με την όρεξη που θα έχουμε και πώς που θα παίζουμε και τα λοιπά, να προσαρμοζόμαστε. Γιατί και το τρίο είναι πολύ δυνατό και άνοσο και το κουστάρι. Είναι η βασική μορφή του ροκ, ας πούμε, το τρίο ουσιαστικά. Όπως είτε είναι. Ωραία. Θέλω να μου πείτε γιατί το τσιμέντο έχει ή τσιμέντο. Για πείτε. Α, παιδιά, να πω ότι απαντάει του Στέλη, έτσι, δεν, δεν δίνω λόγο τώρα. Ναι, ναι. Και θα απαντήσει ο νόμος. Το ονόματος. Ονόματος, το ονόματος. Καταρχάς δεν μου κολλάει το ή τσιμέντο, γιατί δεν είμαστε ο καθένας από εμάς τσιμέντο, είναι περίεργο λίγο. Okay. Είναι περισσότερο σαν να είναι κάτι το οποίο στο... Πώς να το πούμε αυτό τώρα, είναι μια κατάσταση μάλλον στην οποία ζούμε μέσα και είναι η αναφορά ως προς αυτό τουλάχιστον σαν σκέψη. Ότι ο χώρος μας και πια ο φυσικός χώρος που ζούμε είναι ένα τεράστιο μπετό, ένα τεράστιο τσιμέντο που μας έχει περικυκλώσει και επιβληθεί και εμείς καλούμαστε να κινούμαστε μέσα εκεί. Άρα είναι το τσιμέντο η αναφορά και όχι η τσιμέντο άνθρωποι. Okay. Αυτό. Κατάλαβα. Ναι, γιατί δεν το κατάλαβα καλά. Εγώ το κατάλαβα έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πότε ξεκινήσατε και γιατί να φτιαχτεί άλλη μια μπάντα. Δηλαδή υπάρχουν πάντες, ας πούμε, ελληνόφωνες, αγγλόφωνες. Γιατί, πώς και γιατί. Αυτό ξεκίνησε από τον Ιάσονα. Θα μας πει ο Ιάσονα στη γέννησή του, μετά θα μας πει ο Μιχάλης που μπήκε και πώς μετά με προσεγγίσαν και εμένα και μου λέει μήπως να πεις. Και λέω, αυτό σκέφτηκε κανένα χρόνο περίπου, μπήκα κι εγώ. Αλλά θα μας πει ο Ιάσονας πώς ξεκίνησε. Ωραία. Ωραία, αρχικά ήταν η ανάγκη για έκφραση. Δηλαδή, ξέρεις, παίζουμε μουσική για να μπορέσουμε να υπάρξουμε σε αυτόν τον κόσμο, για να εκφραστούμε. Και έγινε συνειδητά ελληνόφωνο, γιατί νομίζω είναι μια εποχή η οποία έχει πάρα πολύ πληροφορία, έχει πάρα πολύ κακή πληροφορία, ειδικά για τα νέα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και λέγοντας κακή πληροφορία, εννοώ ότι υπάρχουν τύπου μια οδηγία lifestyle που έχει ένα τεράστιο πιστοδρομισμό. Είναι αυτός ο τεράστιος συντηρητισμός που υπήρχε παλιά, ο οποίος έχει ξαναέρθει απλά με καινούρια ενδύματα, να το πω έτσι, ντυμένος μοντέρνος, όπου μέσα σε αυτή την τεράστια πληροφορία τουλάχιστον σαν πρώτη σκέψη δική μου είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ακουστούν τα πράγματα που σκέφτομαι πολύ άμεσα και πολύ απλά
στους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Ποτέ δεν άκουγα ιδιαίτερα. Σκιάσανε το είδε. Ποτέ δεν άκουγα ιδιαίτερο ελληνόφωνο. Γιατί όλες τις μουσικές μου επηρεάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εκτός από τα παλιά ρεμπέτικα και κάποια τέτοια πράγματα λαϊκά, παραδοσιακά λαϊκά. Ήταν αγγλόφωνες όλες. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη να υπάρξει αυτή η έκφραση που γι' αυτό άρχισε έτσι. Αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη της αρχής. Ωραία. Ο Μιχάλης τώρα νόμως, αφού έδωσε τη σειρά ο Σπύρος. Κάτι έπρεπε να πεις εσύ. Ένα δραμανόριξη. Ναι, ναι. Το πώς μπήκε στην πάντα. Ναι. Πώς μπήκα. Η Λία είναι μια τυπική έτσι, κλασική ιστορία μπάντας. Όπως μπάντας. Ναι, έχει κάποιος ένα υλικό, το ακούς, αρέσει, σε εμπιστεύεται, ο ένας φέρνει τον άλλον αυτό και το στηρίζεις, έτσι δημιουργεί. Δηλαδή ό,τι θα μπορούσε να έχει γίνει και πριν 30 χρόνια αυτό το πράγμα. Έγινε στον καιρό της απαγόρευσης, που ήμασταν εγκλωβισμένοι. Έγινε επικόδοτο. Ναι. Έγινε εκείνο τον καιρό που όσοι είχαμε σχέση με τη μουσική, εκμεταλλευτήκαμε τις συνθήκες, με την καλή έννοια, εκμεταλλευτήκαμε. Αυτό. Ωραία. Σπύρο. Και κάπου εκεί στον COVID, με φωνάζει ο Μιχάλης μια μέρα στο λόφο του Φιλοπάου που πηγαίνουμε από μικρή και κάνουμε βόλτες. Νομίζω κλεφτά ήταν εκείνη η μέρα, τώρα δεν θυμάμαι. Αυτά που έβγαινες με άδεια, δεν έβγαινες με άδεια, δεν θυμάμαι. Και συναντήθηκε. Στέλναμε τα μηνύματα. Είναι κάτι τέτοιο. Νομίζω, όχι, παράνομα ήταν. Παράνομα. Με φωνάζει ο Μιχάλης, ήταν και ο Ιάσονας και έτσι γνωριστήκαμε την πρώτη φορά ένα χρόνο πριν πω στην πάντα. Και από εκεί μου λέει, κάνω και εγώ μουσική, μου λέει ο Μιχάλης, θα σου στείλω το υλικό να ακούσεις, μου το στέλνει, το ακούω, λέω, οκ, okay, καλό, ελληνόφωνο, που μου αρέσει πολύ το ελληνόφωνο, ναι, μου αρέσει. Δεν ακούω πάρα πολύ ελληνόφωνο, αλλά τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος έκφρασης, για να είναι πιο άμεσο. Και λέω τέλεια, πολύ ωραίο υλικό. Οκ, και τα αφήνω, τα παγώνω. Ξεκινάνε τα παιδιά με κάποιο άλλο drummer και μετά από κάποιο διάστημα, κάποιους μήνες, μπορεί να έφτασε και χρόνο, παίρνω τον Μιχάλη τηλέφωνο και του λέω: να σου πω κάτι, λέω. Τι γίνεται με την πάντα. Μου λέει: είμαστε και δεν είμαστε, αυτός ο drummer. Είμαστε στα τζαμαρίσκα. Ναι, δοκιμάζαμε να δούμε πώς θα ακουστεί. Ναι. Δεν ξέρω και πώς έγινε. Με διάφορες. Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο ήμασταν σε ένα σαλόνι απλά και ακούγαμε υλικό. Ναι. Και ήταν και η Αλίκη τότε. Ναι. Και κάπου εκεί λέω: αν υπάρχει θέση, ναι, είμαι εδώ, είμαι διαθέσιμος. Ωραία. Και μετά από μια εβδομάδα, δύο, υπήρξε η θέση. Πώς σου φαίνεται εσένα η μπάντα ακούγοντάς τη, τι σου βγάζει? Σίγουρα μου βγάζει αμεσότητα και στη μουσική. Καλά, δε, για τους στίχους δεν το συζητάμε, έτσι καλώς είναι πολύ άμεση. Δεν είναι βέβαια μόνο άμεση. Είναι και κάποια τραγούδια, ένα-δύο τώρα, τη θυμάμαι, που είναι πιο ποιητική κάπως. Αυτό που λέγα το κρεμό, είναι το ένα, το άλλο τώρα δεν το θυμάμαι. Και σαν μουσική, μου αρέσει που έτσι είναι εμένα στα αυτιά μου, παιδί μου, είναι πολύ ποιητική. Δηλαδή δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε από ότι είναι punk, είναι post-punk. Έχει διάφορα πράγματα. Μέχρι και κλασικό ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε, κάτι σε όλα δικά σου μου έχουν θυμίσει, σε όλα απροσάρμοστο. Απροσάρμοστη. Ναι. Α, σε πολύ σιδηρό. Ναι, ναι. Να χαρά. Προσάρμο. Ελευθερία. Ναι. Σε κάτι φάση μου έχουν θυμίσει κάτι. Ναι, είναι αυτά γραμμένα μες στις μνήμες μας. Επίσης, ναι, ακούμε πάρα πολύ μουσική. Και διαφορετικά πάρα πολλά πράγματα, αλλά όλα αυτά ναι, φαίνονται νομίζω, ακούγονται ουσιαστικά. Ναι, ακούγονται. Αυτή είναι και η απάντηση στην ερώτηση γι' αυτό, μια ακόμα πάντα. Γιατί όλη αυτή η πολυσύνθεση που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας και μπορούμε και την εκφράζουμε, νομίζω το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Πέρα το λόγο, γιατί ήταν ανάγκη η ύπαρξη του λόγου μέσα σε αυτήν την εποχή. Αυτό. Που είναι πολιτικός λόγος, έτσι. Και πιο παλιά σχετικά. Οι πιο παλιοί στην ηλικία μας, νομίζω αν έρθουμε σε κάποια συναυλία θα καταλάβουμε και αυτό που κάνουμε με τον Μιχάλη, επειδή το έχουμε δει πολλές φορές σαν θεατές, τον Τόλιο και τον Καρά να παίζουν μαζί, τους τρύπες, μας βγαίνει
χωρίς να το θέλουμε βέβαια, αλλά μας βγαίνει. Εγώ πολλές φορές να παίζουμε στην πρόβα, προσπαθώ να κρατηθώ να μην κάνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έκανε και ο Τόλιος. Λέω μην το κάνω τόσο πολύ, λέω, μου βγαίνουν, μου βγαίνουν. Αυτά είναι γραμμένα μέσα. Ναι, είναι γραμμένα. Τα ακούσαμε όταν υπήρχαν. Ναι. Ξέρεις, και τα απολαύσαμε, περάσανε ύπουλα μέσα μας και μας εκδικούνται τώρα, στα 50 μας, δηλαδή, ξέρεις, αυτό σημαίνει, λογικό. Επίσης, να αναφέρω ότι ο δάσκαλός μου στην κιθάρα ήταν ο Γιάννης Αδερόλαπας, που έπαιζε στις μουσικές ταξιαρχίες, άρα ταξιαρχίες έχω ακούσει αρκετά. Ναι, ναι. Γιατί καταρχάς μ' άρεσε τα παίξηματα πολύ. Αυτό, για να φοράσω, να την κάνω. Το κοράκι στο εξώφυλλο, γιατί επιλέχθηκε? Υπάρχει και ένα τραγούδι που λέει «Για άλλα αλλάζω τα κοράκια», δεν ξέρω αν από εκεί ήρθε το εξώφυλλο, αλλά τι συμβολίζει αυτό το κοράκι εκεί, ότι τι δηλαδή. Εντάξει, τζιντμεντούπορ την καταλαβαίνω καλό την άφημα. Το κοράκι τώρα... Το τραγούδι τι λέει, λέει «Για άλλα αλλάζω τα κοράκια, τα λάω κοροϊδεύουν», έτσι αφενός. Νομίζω είναι συμβολισμός. Το μαύρο κοράκι είναι κάτι το οποίο είναι δυσίωνο. Ήπταται πάνω από την πόλη, ήπταται πάνω από τις ζωές μας και αναπαριστεί αυτό το δυσίωνο τουλάχιστον στην αίσθημα που αισθανόμαστε εμείς μέσα σε αυτή την πολιτική συνθήκη που ζούμε. Μια συνθήκη η οποία τον άνθρωπο τον έχει υποβιβασμένο σε δεύτερη μοίρα και μόνο ως προϊόν του καπιταλισμού. Τίποτα άλλο. Οι ανθρώπινες ζωές πια δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Άρα είναι απλωμένη μια μαύρη λαμπάνα μας. Γι' αυτό είναι και μεγάλο το κοράκι. Δεν είναι μικρό. Τρέφεται από τα πτώματα. Ναι. Τρέφεται από τα πτώματα. Το κοράκι. Δεν τρέφεται. Όχι, το κοράκι κλέβει τα χρυσαφικά και τα τέτοια. Κάνει και τέτοια. Νομίζω. Το. Και αυτοί μας ψήριζουν. Ζαβολιές. Δεν θέλω να έχει και όρνια όταν έτσι. Και όρνια και τέτοια. Ναι, θα ήθελα και μια κουβέντα. Στο δεύτερο άντομο, μάλλον. Ναι, ναι. Μπορεί να πει. Λοιπόν, ο Μιχάλης είχε πει σε μια συνέντευξη για το τσιμέντο στο Ιάκο Πλατή στο Αβόπουλης ότι παίζεται ελευθεριακό rock and roll. Ωραία. Δεν τις είχες πει. Ναι, δεν θυμάμαι το είχα πει εγώ. Παίζει να πει και ο Τζέισον που το είχε πει. Ναι, ναι, εντάξει. Όχι. Έτσι και αλλιώς το είπε. Εσύ το είπε. Τέλος πάντων, όποιος κάνει το παιδί, δεν έχει και ναι, σημασία. Ναι. Θέλω να πείτε αν συμφωνείτε και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τι είναι το ελευθεριακό rock and roll. Επειδή εσύ το είχες, το λες γι' αυτό με βαρέσει τώρα στο... Πρέπει να πεις. Εντάξει, είναι μια γενική έννοια. Ας πούμε ότι μπορούμε να εκφραζόμαστε μέσα από το στίχο και τη μουσική ελεύθερα, όπως θέλουμε, χωρίς παροπίδες, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ας πούμε όπως είναι κάπως έτσι, ξέρεις γιατί. Και το ελευθεριακό πολλές φορές, ας πούμε, κρύβει παγίδες. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται προσωπικά, πώς είναι, πώς... αλλά σε μια γενική έννοια, νομίζω είναι ελευθεριακό, είναι ότι μπορούμε ελεύθερα, χωρίς λογοκρισία, χωρίς τίποτα, ούτε μεταξύ μας, ώστε να μπορούμε να... Και το rock'n'roll βέβαια, δίπλα στο ελευθεριακό rock'n'roll που λέμε, εννοείται ότι μιλάμε για το φάσμα όλο, έτσι. Το rock'n'roll δεν είναι μία μουσική, είναι ένα φάσμα που περιέχει πολλές άλλες μέσα. Σαν μια γενική εικόνα, σου λέω τώρα. Επίσης, νομίζω ότι είναι και το δικαίωμα μέσα από τη μουσική μας να μπορούμε να προσπιστούμε την ελευθερία των ανθρώπων εν γέννη και των ιδεών και των ίδιων των ζώων. Ειδικά σε αυτήν την εποχή που βλέπουμε τη συμβαίνει. Είναι λίγο το 84 του Orwell, ας πούμε, φαίνεται πια παιδικό παραμύθι προς αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Άρα είναι και προάσπιση της ελευθερίας μέσα από τη μουσική, τουλάχιστον προσπάθεια. Ναι, εντάξει, οκ. Σπύρος, τι λες? Είμαστε τυχεροί παίζουμε αυτή τη μουσική, γιατί μέσα από αυτή τη μουσική πραγματικά μπορούμε να έχουμε στίχο που μιλάμε, πολιτικό στίχο. Βάζουμε πραγματικά στόχο κάτι και μιλάμε γι' αυτό στα ίσια. Δεν παίζουμε pop μουσική που σίγουρα εκεί θα σκεφτόμασταν, δεν θα ήταν ελευθεριακό, εκεί θα σκεφτόμασταν το κοινό μας είναι αυτό, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά που θέλουμε. Τώρα εδώ ξέρουμε ποιο είναι το κοινό μας, ξέρουμε τι θέλουμε και ίσως μετά από τόσα χρόνια παίζουμε μουσική, νομίζω ναι.
Είναι πολύ εύκολο τώρα αυτό, να είμαστε ελεύθεροι πραγματικά, να παίζουμε αυτό που θέλουμε, να λέμε αυτό που θέλουμε. Ζούμε σε μια χώρα που μπορούμε να λέμε αυτό που θέλουμε προς το παρόν, χωρίς να έχουμε επιπτώσεις. Τώρα θα δούμε. Όλα αυτά χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε ιεραπόστολοι, έτσι. Ναι, εντάξει. Και γκουρού του, δεν είμαστε με το δάχτυλο, κοίτα τι έχουμε να σου πούμε για αυτά. Όποιος γουστάρει. Όχι, να το να προασπίσεις τα αυτονόητα, τις αξίες του ανθρωπισμού, ας πούμε, δεν σε κάνει απόστολο. Σε κάνει, νομίζω, έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα από την τέχνη του προσπαθεί να εκφράζεται. Απλά δεν είναι κάτι ηρωικό. Απλό είναι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οποιαδήποτε μορφή τέχνης είναι πολιτική πράξη. Mm-hmm. Ακόμα και pop να παίζεις. Είναι μια δήλωση ότι παίζεις pop. Είναι ένα statement ή δεν ξέρω ότι ξετοποθετεί κάπου. Άρα είναι, δίνει μια ταυτότητα, εφόσον είναι τέχνη. Εμείς που εκφραζόμαστε και για πολιτικά θέματα μέσα από τους στίχους, είναι σίγουρα ένα statement όλο αυτό. Προάσπισης της ελευθερίας. Mm-hmm. Αυτό. Είναι αρκετά προσδιορισμένο. Τώρα νομίζω στο Bad Cup το γράφετε αυτό, αν θυμάμαι καλά τώρα, γράφετε περισσότερο, όμως ευχαριστούμε όλες αυτές τις μπάντες που προϋπήρξαν ημών. Ήταν το εντός εισαγωγικών σχολείο, η έμπνευση και το παράδειγμα για εμάς, έστω και χωρίς να το ξέρουμε. Χωρίς αυτούς, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο. Μπορείτε να αναφέρετε μερικές από αυτές τις μπάντες, ο καθένας προσωπικά, που υπήρξαν σχολείο, ρε παιδί μου, για εσάς ως μουσική, ως αντίληψη, ως σκέψη, ως επιρροή, ξέρω εγώ, και μουσική επιρροή και στη σκέψη, αυτό που είπα πριν. Κοίτα, είναι πάρα πολλές μπάντες, γιατί είμαστε άνθρωποι που παίζουμε πάρα πολλά χρόνια μουσική. Mm-hmm. Άρα έχουμε υπάρξει στο ίδιο πάλικο, ειδικά για συναυλίες, για σκοπούς και μέσα σε στέγια καταλήψεις, με πάρα πολλές μπάντες. Είμαστε ακόμα και στο Άνστα Εξάρχεια παλιά ή μέσα σε διάφορες άλλες χώρες. Έχουμε υπάρξει με πάρα πολλές μπάντες μαζί, όπου πόσες θα είναι αρκετές. Μπορούμε να φέρουμε κάποιες, αλλά είναι τόσες πολλές. Αλλά όλες αυτές οι μπάντες που έχουμε συνυπάρξει μας έχουν δώσει πράγματα. Mm-hmm. Μπάντες που βλέπαμε πιτσιρικάδες να παίζουν. Να είπες, ας πούμε, εσύ για το Σιδηρόπουλο. Τον έβλεπα το Σιδηρόπουλο. Mm-hmm. Τον έπαιζε στα ταξιαρχίες. Μετά όλες οι μπάντες στη Βίλα. Deus Ex Machina, ξέρω εγώ. Πάνω από τα παιδιά από Θεσσαλονίκη, 500.000 μπάντες, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Τι αναφέρουμε μέσα, να τιμή Σένεγεν, ανάσα στάχτη, 45 μοίρες, mm-hmm. είναι αναφορά στην πάντα επίτηδες. Mm-hmm. Τιμή Σένεγεν και τα παιδιά είχαν προϋπάρξει από εμάς και είχαν ένα στίγμα πολύ συγκεκριμένο. Άξιο αναφορά. Mm-hmm. Ήταν ευκαιρία και το έγραψα. Mm-hmm. Πείτε εσείς. Λέμε για την ελληνικά, έτσι, γιατί είναι απάντηση. Πάντα εντάξει, τώρα να το πάμε έξω. Ναι, μωρέ, καλύτερα να μείνουμε και εκεί, γιατί και, για να λέμε και την αλήθεια, έχουμε επηρεαστεί από αυτό, από ανθρώπους που παίξανε εδώ και ζουν στον ίδιο αέρα. Έχει σημασία να ξέρεις ότι ο άλλος που παίζει μουσική και τον βλέπεις όταν είσαι 15-16 χρονών είναι στο ίδιο κόλπο με σένα, στην ίδια γειτονιά, τραβάει τα ίδια ζόρια. Κατάλαβες, ενσωματώνεσαι πιο εύκολα, δηλαδή γίνεσαι πιο ένα με αυτόν, επηρεάζεσαι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Οπότε γι' αυτό μένουμε κιόλας, δηλαδή θα μπορούσαμε να σου πούμε ναι, okay, γουστάμε και τους Wipers, εννοείται. Mm-hmm. Gun Club. Ναι. Αλλά είναι πολύ μακριά από εμάς. Εμείς ακούμε μόνο, βλέπουμε και ακούμε μόνο αυτό το, ξέρεις, τον ήχο, το από ήχο. Ναι. Σπύρο. Όλες τις μπάντες που είπαν τα παιδιά, αλλά είναι και εμένα αυτή που πάντα μου έχω την πρώτη στο μυαλό από Ελλάδα, που ήταν το σοκ όταν τους είδα και άκουσα, ήταν η Stress, που ήταν ο πρώτος drummer που ήταν καλός. Mm-hmm. Που άκουσα ένα drummer και λες, αφ, αυτός είναι drummer. Έπαιζε μπάντα με πολύ καλό drummer από την εποχή. Ναι. Καμιά μπάντα έχει καλό drummer, τραβάει. Okay. Οι τρύπες βέβαια που μας ανοίξαν τα μάτια στο rock and roll, αυτοί που μας βάλαν στο... Ήμασταν πιτσιρικάδες. Είδαμε πρώτη φορά όλα και τώρα πάνω σκηνή μπροστά μας. Δεν ήταν εύκολο τότε να βλέπεις μπάντες απ' έξω να έρχονται και να παίζουν όπως είναι Vipers, Dream Syndicate και αυτοί να παίζουν ό,τι εδώ μπροστά σου. Τους είχαμε μπροστά μας συνέχεια. Είναι αυτό που λέγαμε. Ξέραμε ότι ζουν
το ίδιο πράγμα, ξέραμε ότι τα παιδιά δηλαδή, κάνουν 15 δουλειές για να μπορούν. Δηλαδή ξέραμε ότι είναι στην ίδια. Μπορεί να ταυτιστεί. Ωραίο. Δεν θα την κάνω αυτή την ερώτηση. Όχι, θα την κάνω. Γιατί να την κάνω. Γιατί έχει να κάνει λίγο. Αυτολογοκρίνομαι. Γιατί έχει να κάνει λίγο αυτό που ρώτησα. Αλλά τώρα θα πρέπει να επιλέξετε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. 2-3. Οκ. Αυτό είναι σχολεία, πώς. Λοιπόν, αγαπημένα συγκροτήματα εγχώρια και ξένα. Πείτε ο καθένα του με 2-3, ρε παιδί μου. Και ποιες άλλες μορφές τέχνης εκτός της μουσικής μπορεί να έχουν επηρεάσει τον καθένα από εσάς. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, όλος κάποιος μπορεί να ασχολείται, μπορεί να ζωγραφίζει. Γιατί του αρέσει να. Μπορεί και να ζωγραφίζει, δεν ξέρω. Yeah. Θέλετε να μου πείτε καταρχάς 2-3 εγχώριες και ξένες μπάντες και μετά από πού αλλού πιστεύετε ότι έχετε επηρεαστεί για τον τρόπο που παίζετε, που. Δεν ξέρω, που γράφετε, που συνεννοείστε. Αγαπημένα μου, τι είναι. Είχαμε βγάλει κάποια στιγμή ένα τύπου flyer για μια συναυλία ψηφοδέλτιο. Ναι. Που είχαμε βάλει ένα κατεβατό από μπάντες και καλλιτέχνες για να συμπληρώνει κάποιος να σταυρώνει και να το ρίχνουμε στην κάλπη. Τύπου αντί να πετάνε μορταντέλες και ζαφών και τέτοια, πάτε να ρίξετε γαμικό ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Που είχε πάει και καλά, είχαν φύγει καμιά χιλιάδα ψηφοδέλτια, είχαν μοιραστεί και χρησιμοποιηθήκαν μάλλον. Όπου έχει πολλά εκεί αναφορά, μπορώ να σου το δείξω κάποιο, να σου το φέρω να το έχεις κάποια στιγμή, κάπου έχω. Hendrix, Vipers, Coltrane, Stooges, Μαβακάρης και από τέχνες πάρα πολλά πράγματα, τι να πω, ξέρω. Φωσιογραφικές, εκλειπτικές, χορός, χάος. Αλλά μουσικά είναι αυτά πολύ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ωραία. Σπύρο. Θα σου πω τι άκουσα αυτή τη βδομάδα. Okay. Που έβαλα πάλι, βάζω συνέχεια όζι, όταν νιώθω έτσι αυτό το ευχάριστο, όπως είναι αυτές οι μέρες που είναι οι καλές, τώρα που ήταν οι γιορτινές μέρες, τέτοια που τα παιδιά σπίτι, χαλαρά, βάζω όζι το πρωί. Τελευταίο καιρό βάζω το Dead of Marble. Mm-hmm. Πριν κάνα δύο εβδομάδες έβαζα το Bagger the Moon. Πάλι. Στο σπίτι, να το. Ναι, ωραίος δίσκος, αλλά βάλαμε το Faith και το ακούσαμε, ακούσαμε όλο το Faith το βράδυ που πήραμε μπύρες. Να ευθύνεις. Φανταστική μπάντα. Να ευθύνεις, μπύρες. Αυτά, τα μπάντες είναι πάρα πολλές. Η Cure ήταν τρίμπι μπάντα του Hendrix στην αρχή, να ξέρεις. Ναι. Επίσης και ο Vipers, ο Sage ήταν ρόντι της, ο Jimmy, άρα να είναι μαζί. Άρα είμαστε, ο μπαμπάς μας είναι. Δεν λέμε ήταν ρόντι στο Jimmy. Η ρόντι, τίποτα. Παρακοτικά δεν ζουν, για τα μη είπες. Παρακοτικά δεν τους είχε, νομίζω κάτι. Εντάξει, το έδινε, ναι, ουσιαστικά δεν κουβάλε για όσο πολύ, κουβάλε για άλλα πράγματα. Εντάξει. Οκ. Μιχάλη. Έχω ένα σκαλωματάκι χρόνια με τον Lou Reed. Βέλβετε Lou Reed μαζί. Ό,τι έχει κάνει ο Lou Reed, τέλος. Δεν κάνω. Δεν κάνω διάκριση. Velvet, Blue Reed, όλα αυτά. Και ας ήταν και αυτό το κάθομα που είναι, δεν διαφέρει. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Και κλασικά πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, με κυνηγάνε τώρα τελευταία, με κυνηγάνε και αυτά που πρώτο άκουσα. Έρχονται ξανά, μάλλον για να με κάνουν να νιώσω λίγο, ξέρεις, καλύτερα. Οι μουσικές ταξιαρχίες σίγουρα. Το δεύτερο άλμπουμ, δηλαδή, το Γιαγιά Πατίνη, έχει το... με τα χρόνια αρχίζω και το νιώθω καλύτερα. Νιώθω, ρε παιδί μου, πόσο μπροστά ήταν αυτός ο άνθρωπος, τι έλεγε, τι είπε εκεί. Ο Ζάπα, προσπαθώ σε όλη την τουζιά να τον καταλάβω. Νομίζω θα φύγω, δεν τον έχω καταλάβει ακόμα, αλλά προσπαθώ. David Bowie, κλασικά πράγματα που δεν νομίζω να με καταλήξουν ποτέ. Και από εκεί πέρα είπαμε και τα άλλα, δηλαδή, που είπαμε και πριν. Που στο άλλο τους Wipers, τους Gun Club. Ωραία.
Έχετε σπουδάσει μουσική, δηλαδή θέλω να πω ακαδημαϊκά που λέμε, ας πούμε. Κάποιοι από εσάς, όλοι, δεν ξέρω. Κοίτα, εγώ έκανα μαθήματα με τον Γιάννη, ο οποίος που έκανε μαθήματα επειδή είχα τις λεξίες άπειρες και τράβαγα μεγάλη δυσκολία με τις νότες και τις θεωρίες, έτσι, κατά τρόπο τέτοιο. Μου τα έκανε τύπου ανατολικής θεωρίας, δηλαδή μου έδειχνε τα πράγματα σαν δρόμους και σαν κλίμακες. Με έναν τρόπο διδασκαλίας, σαν αφήγηση μιας ιστορίας ουσιαστικά. Okay. Όπως κάνουν οι Συνειδίες. Συνειδίες σου λέει τώρα θα παίξουμε την ανατολή του ηλίου, την άνοδο και την κάθοδο. Ξέρω. Και ας αρχίσει, πες την κλίμακα και ας αρχίσει κάνει ανάλυση και μετά αρχίζει κάνει κλεισίματα. Που μαθαίνει σιγά σιγά φρασιολογίες και ρυθμολογίες κατά τέτοιο τρόπο. Αυτά. Άλλα τα παιδιά νομίζω. Ναι. Είναι πολύ καλύτερο. Έχω κάνει πολλά χρόνια δίπλα σε καλούς drummer ιδιαίτερα και Δαχτυλίδης, Συνεργαστρίτης με πολύ καλούς drummer σε Οδεία. Στην Ελλάδα παλιά δεν είχαμε πιστοποιήσεις στα σύγχρονα όργανα, οπότε αναγκάστηκα κάποια στιγμή και πήγα και έξω σε ένα και πήρα και μια πιστοποίηση απ' έξω, έτσι, ότι κάτι έχω κάνει στα... Τώρα στην Ελλάδα δίνονται πιστοποίησεις, παλιά δεν δίνανε. Πολλά χρόνια δύο, πάρα πολλά, και με καθηγητές. Και είσαι και εσύ τώρα, δεν είσαι. Ναι, ναι, ασχολούμαι με αυτό, ναι. Ωραία. Με τα drums. Ωραία. Εσύ, Μιχάλη. Ναι, ταλαιπωρούσα τους καθηγητές που είχα. συνολικά καμιά δεκαριά χρόνια. Εννοώ από τα 12 μέχρι τα 22, 23. Κιθάρα. Και μπάσο. Είναι αυτό που έλεγε ο Σπύρος, ότι δεν υπήρχε, ήταν δηλαδή, πού να, ποιο μπάσο, πρέπει να βρεις τον τάδε, να πάει να κάνεις, δηλαδή, κλασική θάρα, στα κλασικά οδεία, τα τότε με τον Μπετόβεν, να πάνω στο κουβέμενες μέσα, και έτσι, τρόμος, ας πούμε. Εντάξει, ήταν το deal του πατέρα μου, ότι για να σου αγοράσω μουσικό όργανο, πρέπει να πας και στο δουλειό, εντάξει, οκ, μου το πήρε, πρέπει να κάνω και αυτό. Τέλος πάντων, ταλαιπώρησα αρκετούς καθηγητές. Αλλά όταν το συνειδητοποίησα ότι, για κάμια δεκαετία περίπου, όταν συνειδητοποίησα ότι από τι θα κάνω, βγήκα στον δρόμο και έπαιζα με πολλούς μουσικούς, πολλές μπάντες, το κάνουμε και σήμερα δηλαδή αυτό. Και αυτή είναι και η δασκαλή μου. Δηλαδή φρόντιζα πάντα να ξέρεις. Εκτός από τα οδεία και όλα αυτά τα πράγματα, φρόντιζα να ρουφάω καλύτερα, γιατί λόγω τεμπελιάς περισσότερο. Βγήκα στα μάτια. Κατάλαβες. Να μην είναι τεμπελιά αυτό. Δεν ξέρω, εγώ βρήκα τον τρόπο μου, ας πούμε, ότι εντάξει, ότι είναι, πιο εύκολα θα απορροφήσω πράγματα από τον κόσμο που συνεργάζομαι, που παίζω δηλαδή. Με την έννοια του παιχνιδιού. Τα οδεία σου είπα, ταλαιπώρησα κόσμο. Κάτι πήρα και από εκεί. Από τα 10, δηλαδή μπορεί να πήρα τα 2 χρόνια, κάτι θα πήρα. Okay. Αυτό. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλο σχολείο που έχουμε κάνει νομίζω είναι ότι έχουμε παίξει πάρα πολύ χρόνια όλοι με μπάντες. Δηλαδή, έχουμε φάει αυτή τη ζύμωση του μπαίνω μέσα στο στούντιο και παίζω, αυτοσχεδιάζω, ψάχνω να φτιάξω μουσική και όχι τύπου να μάθω μόνο να διασκευάζω κομμάτια ή να εκτελώ κομμάτια. Ξέρεις, δηλαδή, έχουμε καταφέρει παίζοντας σιγά σιγά να κάνουμε μια σπουδή στο πώς να γράφουμε μουσική και να μπορούμε να τη σκέψη και το συναίσθημά μας να τα αποδίδουμε. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είναι και αυτό μια διαδικασία που παίρνει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια και σκέψη. Σίγουρα. Τώρα δυσκολία. Το σκέφτομαι. Τα παλιά είχαμε πολύ χρόνο για να τζαμάρουμε. Θυμάμαι τον Μιχάλη, κατεβαίναμε στο υπόγειο κάτω. Τζαμάραμε αυτό τύπο 8.30 που έκλεινε το μαγαζί ο πατέρας μου πάνω και από κάτω ήταν το σουντιάκι. Μέχρι 2-3, καθόμαστε. Ωραία, είχαμε πολύ. Και το πολύ δουλεύαμε, βέβαια, ναι. Αλλά είχαμε πολλές ώρες. Τώρα, αν δεις όλα τα παιδιά που κάνουν και μπάντες, να βρούμε την ώρα, μία ώρα, δύο ώρες, το πολύ. Τι έβαλα με 4-5 ώρες, 6. Αυτό μας έμαθε μουσική, είναι σίγουρα. Σίγουρα. Και το κάναμε χρόνια αυτό, το κάναμε. Ναι, σίγουρα. Ναι, και όποιος πέρναγε, δηλαδή φίλος καλεσμένοι, δηλαδή δεν ήμασταν μόνοι μας ποτέ. Συνέχεια. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Από εκεί μάθαμε να παίζουμε. Είναι πολύ ωραίο να σου βγάζει κάποιος την παρτιτούρα από μπροστά σου και να μπορείς να συνεχίσεις να παίζεις εφάνταστα και με έμπνευση.
αλληλεπιδρώντας με τους άλλους μουσικούς γύρω σου. Mm. Είναι, πολύ μεγάλη σπουδή να το καταφέρνεις αυτό. Σίγουρα είναι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι, ρε παιδί μου, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο, όλοι έχετε σπουδάσει, ας πούμε, μουσική. Το βάζω εντός εισαγωγικών. Για το Σπύρο θα το βάλω εκτός εισαγωγικών, γιατί όντως το έχει κάνει. Μπράβο, γιατί έχω πολλά σπουδά. Εμείς είμαστε, εντός εισαγωγικών με μικρά πράγματα. Ωραία. Πώς πιστεύετε ότι επηρεάζει, αν θέλετε να απαντάτε και οι τρεις, σίγουρα θα απαντήσει ο Σπύρος, ότι σε επηρεάζει το να μάθει κάποιος μουσική σε ένα οδείο, πώς να το πω τώρα, να μπει σε μια νόρμα, να πρέπει να κάνει μερικά πράγματα στον αυθορμητισμό που θα παίξει μετά. Άσχετα αν έχει παίξει, ας πούμε, με 100 μουσικούς. Δηλαδή, μπορεί να σκέφτεται τον εαυτό σου και να λέει, ρε, τι πάω να κάνω τώρα. Εγώ δεν θέλω να παίξω έτσι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω, μπορεί να το λέει και είναι πολύ, είναι πολύ γενική μόνο αυτή. Άλλοι χρειάζονται, το χρειάζονται. Άλλοι το χρειάζονται. Όχι, εσύ λέω. Πρέπει να μπουν για μένα. Ναι, ναι. Αν σε έχει επηρεάσει τον τρόπο που παίζεις, ρε παιδί μου, το ότι μπήκε σε κάποιο κανάλι. Και βέβαια ήταν πολύ χρήσιμο και είναι για όλους χρήσιμο. Πρώτον για να μάθεις τεχνική. Για να μην ταλαιπωρείς το όργανο και το σώμα σου και τα χέρια σου, πρέπει να έχεις τεχνική για να παίξεις. Πρέπει να μάθεις μια τεχνική αλφα. Αν πας και μπαίνεις Γιούργια να παίξουμε, ταλαιπωρείσαι. Και έρχονται πολλοί τραμματοί που σου έχεις σε μπάντες και φίλοι και μου λέει τόσα χρόνια δεν έχω κάνει τεχνική, ταλαιπωρούμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο πέρα από αυτό που κάνω. Εννοείται πρέπει να έχεις κάποια χρόνια σε ένα οδείο. Είμαι ένα δάσκαλο κοντά. Εννοείται. Mm-hmm. Θα σε βοηθήσει να παίξει πολύ καλύτερα. Να βγάλει καλύτερο ήχο. Mm-hmm. Είναι κάποιοι άνθρωποι, το ξέρω, έχω δει και από αυτούς που δεν χρειάστηκαν ποτέ τίποτα. Κάθισαν και από μόνο στο σώμα έπαιξε, τοποθετήθηκαν σωστά και παίξανε. Αυτό συμβαίνει όμως μία στις 100. Κανονικά πρέπει να πας σε ένα οδείο να σου δείξουν μερικά πράγματα. Mm-hmm. Σαν καθηγητή που θα εμπιστευτεί, θα τον δει ότι σου ταιριάζει. Δεν μα ταιριάζουν και όλοι οι καθηγητές. Αλλά σίγουρα, ναι, σίγουρα. Αυτό όμως επηρεάσε μετά εσένα, ρε παιδί μου, στον αυθορμητισμό σου ή όχι? Δεν έπαιξε ρόλο στον αυθορμητισμό. Ο αυθορμητισμός υπάρχει, δεν. Ναι. Το οδείο δεν σε εγκλωβίζει. Αυτό εγκλωβίζεσαι μόνο το κάνει. Δεν σε εγκλωβίζει το οδείο. Νομίζω. Και αυτό που λες, ίσως στην κλασική ισχύει. Αυτό μπράβο, ακριβώ θα έλεγα. Στην κλασική ισχύει. Δηλαδή, όλοι έχουμε παίξει και με κλασικούς μουσικούς που είναι φανταστικοί, ας πούμε. Δυσκολευόμαστε να. Δηλαδή, μας ζητάνε πάντα. Αυτό που λέμε, έλα να αυτοσχεδιάσουμε να παίξουμε ένα διά. Δυσκολεύονται χωρίς το χαρτί. Αλλά έχει να κάνει πολύ με την αυστηρότητα της κλασικής σπουδής. Κατάλαβες. Στη σύγχρονη μουσική είναι ένα βοήθημα που σε κάνει και ανοίγεις πιο πολύ το κεφάλι σου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία νομίζω ο δάσκαλος ποιος είναι. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο για αυτή. Οι δασκάλοι μπορεί να σε εμπνεύσουν, μπορεί και να σε θάψουν. Ναι. Πρέπει να έχει ο δάσκαλος ταλέντο και μεταδοτικότητα για να μπορεί και να σου ταιριάζει και όλα για να μπορεί να σου μεταλαμπαδεύσει η γνώση του. Ιδάλλως είναι λίγο, μπορεί να είναι λίγο, πώς θα το πω, καταπιεστικό. Κοίτα, παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, στα κλασικά οδεία της εποχής μας, όταν είμαστε εμείς μικροί, γιατί πάνω κάτω την ίδια ηλικία έχουμε, οι δάσκαλοι, εγώ πήγαινα κλασική κιθάρα, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς ο άλλος. Δηλαδή, είναι έτσι αλλιώς δομημένο το πλαίσιο. Εγώ τα παράζω γιατί είχα βαρεθεί θεωρία, σοφές, αυτά. Δεν μπορώ άλλο ρε παιδάκι με αυτό το πράγμα. Εγώ να παίζω θέλω. Δεν το θέλω. Υπάρχουν κάποιες. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Θα σου πω πάλι την ίδια. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ γύρω στα 13-14, που έκανα τότε έκανα κλασική κιθάρα, είχα έναν καθηγητή, ο οποίος ήταν 25 το άνθρωπος, έτσι. Άσχετα μου φαίνονταν μεγάλο σου. Ναι. Ο οποίος κάποια στιγμή πήρε χαμπάρι ότι ο δικός σου δεν, δηλαδή τι ώρα του βάζω. Και μου έφερε να είναι καλά το βινίλιο, την ζωντανή ηχογράφηση από το Ρόδον του Τζον Τσιπολίνα και του Νίκου Ραβενίτης που είχε βγει. Και έπαθα σοκ. Μην είχε καταλάβει δηλαδή και ξέρεις, έκανε ρε παιδί μου, ξέρεις, στη Λούφα κιόλας, γιατί το οδείο έχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Και στη Λούφα, ναι, όχι, προσπάθησε να κατάφερε πράγματα. Έξω από την όρμα της. Έξω από την όρμα της. Ναι, βγήκε το πλαίσιο αυτό. Βγήκε, αλλά μπήκε στον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος έκανε αυτό που κάνουν τα σύγχρονα οδεία σήμερα, το έκανε στη Λούφα, ας πούμε. Κατάλαβες. Και απέδωσε. Δηλαδή, για μένα μου έχει μείνει. Αυτό το πράγμα. Νομίζω πάντως ότι
και μέσα στην αυστηρότητά του, μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο, ένας καλός δάσκαλος μπορεί να σε εμπνεύσει, μπορεί να σε παρακινήσει. Δηλαδή, οι κανόνες στη διδασκαλία, δηλαδή, πρέπει να μάθεις τεχνική, να πρέπει να μάθεις κάποιες θεωρίες, κάποια πράγματα, μπορεί να είναι ασφυκτικές, ας πούμε, αλλά είναι απαραίτητες για να μπορείς να έχεις γερά θεμέλια για να σηκωθείς. Που ένας δάσκαλος μπορεί να σου μάθει αυτό το, τα τελείως κλισέ πράγματα, να το πω έτσι, πρέπει να τάσει κιόλας. Το έβαλε, άκουσε ένα βήμα παραπέρα. Άκου αυτό, ναι, πρέπει να μάθεις αυτό το πράγμα, αλλά άκου. Ναι. Τι μπορεί να γίνει σε ένα βήμα πιο εκεί, σημαντικό. Ναι, οκ. Θέλει παιδιά να πει κάτι κάποιος, γι' αυτό, Λοιπόν, στην ίδια συνέντευξη στο Αβόπολη στο Γιώργο Πελατή, είχε ρωτήσει ποια είναι η γνώμη σας για τη μουσική που παίζει κυρίως στο ραδιόφωνο. Ωραία. Και είχες απαντήσει εσύ, Άσονα, ότι τα παιδιά ακούνε πράγματα που χαρακτηρίζονται από σεξισμό, τοξική αρενοπότητα και λατρεία του χρήματος. Η τραπ και ένα μέρος του hip hop. Και ναρκοκουλτούρα. Ωραία, περίμενε. Τώρα το κάνεις ακόμα καλύτερο, κάτσε. Αναφέρονται σε πολύ άσχημα πράγματα, δηλαδή λεφτά, ναρκωτικά και υποτίμηση των γυναικών. Αυτό είναι ένα καινούριο λαϊκό στυλ, ας πούμε. Τώρα μπορεί να πούμε μαλακία, αλλά αυτά που περιγράφεις είναι πράγματα που υπήρχαν σε τραγούδια που ακούγαμε και εμείς στη δικιά μας εποχή. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, έτσι όταν έβαζε ας πούμε Wasp και άκουγες Φάκελα και Beast, εμείς δεν νομίζω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρόθυνος, ας πούμε, και ένα ξόφυλλο με ένα πριόνι εδώ, πάντων, το θυμάσαι. Το θυμάμαι, δεν που είχες τα χείδια ένα πριόνι μου. Ναι, είχε με αίματα και τέτοια. Ή ξέρω κάτι πάνκικα τραγούδια. Δηλαδή, εγώ ξέρω πως το έχω μερικές φορές στο μυαλό μου, λέμε τώρα για τα παιδιά, ας πούμε, τα νέα, ωραία, ότι έχουν αυτές τις μαλακίες. Γιατί εμείς δεν ακούγαμε μαλακίες. Ξέρεις τι γίνεται, ας πω. Ισχύει αυτό που λες. Και φυσικά ακούγαμε για μαλακίες, αλλά ευτυχώς δεν υιοθετήσαμε αυτές τις φορές, βγήκαμε ποτέ με πριόνι. Άρα δεν ξέρουμε αν θα τις υιοθετήσουμε και αυτά τα πράγματα. Όχι, πρόσεξε να δεις τι γίνει. Υπάρχει ένα. Αν βγάλουμε πριόνι, θα μπορούσε να βγάλουμε. Φαντάζεσαι τον βράχο με πριόνι να βγαίνει σε εξωτερικό. Εντάξει, αυτό. Θέλω να σου πω ότι ποτέ δεν αρχίσαμε να ακοπανάμε για να βιάζουμε, ξέρω εγώ έτσι. Το. Και επίσης υπήρχε ένα χαβαλέ κακό μεν, αλλά τη εποχή. Μάρκετινγκ, ναι, επίσης. Δηλαδή έβλεπες τον άλλο να τρώει νυχτερίδες, δεν έβγαινε να τρώει νυχτερίδες. Καταλάβαινες, έχει πλάκα. Έβλεπες τον άλλο να τρώει σατανιστής, δεν ακολουθήσαμε τον σατανά. Δηλαδή ακούσαμε ροκ. Έτσι, ξέρεις. Okay. Δεν έγινε αυτό. Όμως τώρα, αυτό το πράγμα δημιουργούν ένα δόγμα, ένα τρόπο lifestyle και, και ένα τρόπο επαναφοράς του παλιοσυντηρητισμού. Του μάτσο αρσενικού, ο οποίος να έχει λεφτά, σε επιτυχημένος άμα έχεις λεφτά. Τα παιδάκια στο σχολείο, άμα δεν φοράνε μάρκες, τρώνε ξύλο. Γίνονται, τρώνε bullying. Βλέπεις είναι όλα με τα έτσι και τα αλλιώς. Άμα δεν φοράνε ακριβά ρούχα και δεν έχουν ακριβό τηλέφωνο, τρώνε bullying. Άρα έχουμε λεφτά. Έτσι. Σημαντικό, η αξία στη ζωή είναι λεφτά. Τι άλλο είναι, να είσαι ο τύπος που όλα τα γαμάει και όλα τα χτυπάει και όλα τα μαχαιρώνει. Έτσι, γιατί αποδεικνύεις την ύπαρξή σου και την οντότητά σου σημαντική άμα κοπάνας για να είσαι δυνατός. Αυτά περνάνε μέσα από τη μουσική. Ναρκωτικά, ναρκοκουλτούρα. Και βλέπουμε παιδάκια, κοριτσάκια στα σχολεία, παράδειγμα, να κυκλοφορούν σαν σλατίνα και να λένε με σλατίνα και με τέτοια και έτσι και αλλιώς και αυτά. Έχοντας πιστέψει το ρόλο και χωρίς κάποιος να τους λέει: Κοίτα, δεις αυτό η αξιοπρέπειά σου που βαθμίζεται, που βιβάζεται. Δεν είναι ο ρόλος της γυναίκας αυτής. Δεν είναι ο ρόλος να είσαι ένα αντικείμενο το οποίο τον τίνουν και το καλοποιήσουν για να είναι έτοιμος προς χρήση στον τάδε μαλάκα, ας πούμε. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Η θέση της γυναίκας σε ένα παλιό λαϊκό σκυλάδικο είναι το ίδιο με τη θέση της γυναίκας τώρα μέσα από αυτές τις μουσικές. Βλέπεις το βίντεο κλιπ και το δείχνει καθαρά, ξέρω εγώ. Βλέπεις το στίχο, το λέει καθαρά. Περπάταγα στον δρόμο της Φουράλες, είναι ένα παιδάκι, 15 χρονών, έτσι, hip-hop, τύπου, trap. Λέει, μιλάει με τον φίλο του, λέει, πού είναι η πουτάνα μου φωνάζει,
Και λέει ένα περσάκι από πίσω, έρχομαι, έρχομαι. Λε φρικάρω με αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, η δικιά μας γενιά έχει προσπαθήσει σε επίπεδο όλο αυτό το πράγμα να το εξαλείψει. Έχουμε παίξει και σε συναυλίες, έχουμε γράψει και μουσικές, έχουμε πει πράγματα, έχουμε υπάρξει στη ζωή μας μέσα, δίνοντας παράδειγμα για την ισότητα των ανθρώπων. Δεν πρέπει, δεν έχει καμιά σχέση η σεξουαλικότητα των ανθρώπων και το φίλο τους για να δίνει στίγμα στο τι είναι και πώς είναι κάποιος. Μην απελοχοποιήσει δικά μας τη γενιά, γιατί όχι, τα παιδιά αυτά βγήκαν από τη γενιά μας. Είναι γη... Το τραπ, όλο αυτό το πράγμα. Και όλη αυτή η γενιά που είναι έξω που κάνει αυτό το πράγμα. Όχι. Είναι παιδιά μας, και εμένα. Τα παιδιά μου σε αυτήν την ηλικία που θα μπορούσαν να έχουν τραπ, δεν ακούνε, αλλά ναι. Όχι, το βήμα που πάλι υπήρχε, πρόσεξε, πάλι υπήρχε, ότι δεν υπάρχει όμως βήμα σχεδόν σε τίποτα άλλο από όλα τα μέσα τα συστημικά και τα ραδιόφωνα και τις τηλεόρασεις. Όχι, το τραπ δεν είναι παντού, δεν είναι στο ραδιόφωνο το τραπ. Τα παιδάκια όλα μόνο σε αυτό έχουν πρόσβαση στο σχολείο, sorry. Δηλαδή... Επειδή δεν υπάρχει μόνο πρόσβαση, όχι, το κάνει και λίγο πιο γλυκό. Σε όλα τα social, σε όλα τα τέτοια, σε όλα τα πράγματα, πλασάρεται με τα περισσότερα λεφτά από παντού. Είναι το πιο εμπορεύσιμο προϊόν αυτή τη στιγμή. Είναι, okay. Ναι, το πουλάει όμως κάτι το οποίο στην αγορά βασικά υπάρχει ο κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης. Okay. Αυτό που προσφέρεις, άμα είναι συγκεκριμένο κάτι και δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτό θα πουλήσει. Θα πουλήσει κάτι άλλο. Είναι ένα προϊόν που βγάζει πάρα πολλά λεφτά και δίνει κατεύθυνση. Το θέμα είναι, μπορούμε να αναλύσουμε καλύτερα κάποιους επιστήμονες. Είναι κοινωνικό το θέμα. Δεν είναι, ναι, καθαρά. Δεν είναι μουσικό. Και αυτό που είναι να δικαιολογήσω και λίγο τους WASP και όλους αυτούς. Είχαν μπροστά τη μουσική και μετά έρχονταν ο στίχος. Δεν είναι μουσική, δηλαδή εμείς ακούγαμε τη μουσική εκεί πέρα, δεν ακούγαμε τόσο πολύ, τα ακούγαμε το στίχο, ναι. Δεν γίνεται να ακούσετε το στίχο, το στίχο είναι τίτλος. Θυμίσου το δεχέρι δε σύνδερο όμως η εξώφυλλο είχε και τη μήνυμα είναι. Καταλαβαίνεις. Διάφορους ηγέτες αυτό. Από κάτω, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τη μία, ναι, υπάρχει, βλέπεις ας πούμε τους τύπους που είναι εκείνη την εποχή η βιομηχανία τους παρουσιάζει γιατί έτσι απαιτείται από τη βιομηχανία για να πουλήσουν. Ξέρεις, με τις γκόμενες και τα όλα αυτά τα, ξέρεις, τα... Απ' την άλλη υπάρχει όμως, βλέπεις και ένα εξώφυλλο το οποίο έχουν πολιτική... Βέβαια το Fuck Like a Beast. Ναι. Ήταν για, σίγουρα, παιδί μου, για εντυπωσιασμό, όταν καθιδρύθηκαν οι WASP, βγάλανε και το άλμπουμ με αυτό το εξώφυλλο. Βέβαια. Εγώ ότι αν το έβγαλαν μπροστά... Δεν τους ξέραμε. Δεν του ξέρανε, πού πάνε. Εκείνη την εποχή ήθελε κάποιο εντυπωσιασμό, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Μουσική για κάπως να περάσει, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Βέβαια, και εποχή. Και τουλάχιστον κάτι αφήσαμε και εγώ. Ακούμε αυτό. Δεν ξέρω, πραγματικά. Με την τράπεζα δεν μπορούσα να μην κάνω. Θα πάω τον χρόνο να το ξαναθυμηθώ. Πολύ ωραίο. Ναι, φανταστικό. Για πείτε, παιδιά, οι υπόλοιποι τι λέτε. Σπύρο Μιχάλη. Το χάσαμε. Γι' αυτό. Για το αυτό που είχε πει ο Ιάσονας, ότι αυτή η μουσική προωθεί σε αυτό και εγώ το λέω ας πούμε σε σχέση με αυτό και εμείς ότι είναι ξανά το παλιό λαϊκό φορεμένο με καινούρια ρούχα. Ναι, για, μα, να σου πω κάτι, αυτό είναι. Απλά αντί να είναι το λαϊκό που πάχει, να με το μπουζούκι μπροστά και ο τύπος ας πούμε που όλα τα μωρά στην πίστα, είναι ο τύπος με τη... Με την καλένα. Το ίδιο πράγμα με άλλο... Με άλλο, άλλο τύπου καλένα. Ναι. Και ο άλλος έχει καλένα. Ναι, αλλά προτιμώ. Θα ανοιχτώ που κάνεις. Προτιμώ ο Χάρη Κλίν. Με την παραγγελιά. Την παραγγελιά. Προτιμώ την καλένα του Χάρη Κλίν. Με τη γούνα. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά το... Ναι, αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Ακριβώς το ίδιο εννοώ. Τώρα με γούνες και τέτοιο. Ναι, 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 παιδί μου. Αλλά εγώ προτιμώ όμως και την Αφάνα. Το Χάρη Κλίν είχε δίπλα του και τη γυναίκα μου να τον κάνει τέτοιο και σας κάσε μόνο. Προτιμώ αυτό. Είναι και θέμα αισθητικής. Δεν μας κολλάει. Καταλαβαίνεις. Δεν μας κολλάει, ρε φίλε. Δηλαδή τι. Εντάξει, το ξέρω ότι υπάρχει χάσμα, ρε παιδί μου, και εγώ προσπαθώ. Προσπαθούμε όλοι. Έχουμε και οικογένεια, δηλαδή έχουμε παιδιά που είναι στην εφηβεία και αυτά. Εντάξει. Βλέπουμε τι συμβαίνει. Προσπαθούμε. Θα δείξει στο μέλλον τι φάση είναι. Είδα τη δικιά μας γενιά, δεν είδαμε πώς κατά τα έκανε. Η δικιά μας γενιά είναι αυτή που έφερε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βάλει και άλλες δύο γενιές παραπάνω. Και άλλες δύο, αλλά ναι. Αλλά ναι. Οι προστάριδες και οι στρατιώτες αυτοί ήταν. Η δικιά μας η γενιά ήταν και μέχρι και τα 60, ας πούμε, αυτοί ήταν. Δηλαδή το είδαμε και αυτό. Τις κατά ήμασταν κι εμείς. Άσε να δώσουμε λίγο χρόνο στα παιδιά. Γιατί και για το πανκ, αυτό που είπες πριν, δηλαδή, εσύ, Ηλία, και το πανκ, ας πούμε, έλεγε μαλακίες.
υπάρχει και το πανκ το οποίο κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ το έχω ξαναπεί αυτό. Κρατάω μία έτσι, μία πισινή, ότι κάπου υπάρχει τραπ σαν παραγωγή εννοώ έτσι, σαν είδος μουσικής, που κάποιος είναι εκεί πέρα και κάτι μπορεί να θέλει να μας πει. Απλά δεν τον ακούμε γιατί δεν πουλάει. Κατάλαβες. Γιατί να τον ακούσουμε, για να μας βρίζει. Δηλαδή κάπου θα υπάρχει, δηλαδή και στα λαϊκά και σε όλες τις μουσικές κάποιος υπάρχει που κάτι λέει. Απλά δεν έχει φωνή. Καταλαβες. Οπότε αφήνω πάντα λίγο χρόνο. Το βλέπω αυτό που συμβαίνει. Αλλά αφήνω λίγο να δω τι θα, μετά θα γίνει. Και δεν λέμε για τα παιδιά. Λέμε για αυτούς που κατακλυσμιακά προωθούν αυτή την πληροφορία σαν προϊόν στα παιδιά και μόνο αυτοί. Έτσι. Ο έλεγχος της πληροφορίας και ποιος ελέγχει την πληροφορία είναι το κλείδι σε αυτήν την κουβέντα. Έτσι, σαν προϊόν που είναι για το lifestyle που βγάζουν και λεφτά για λεφτά, αλλά και για λεφτά για λεφτά. Και επειδή σε μια συντηρητική κοινωνία και σε μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας προωθείται αυτή η μουσική σαν εργαλείο. Πάρα πολύ απλό. Ναι, βέβαια αυτό και παλιά γίνονταν. Ναι, αλλά στην δική μας εποχή. Είναι, ναι, 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 ναι. Τώρα όμως το μεγαλύτερο ναρκωτικό της εποχής είναι μια οθόνη που μέσα από την οθόνη κατευθύνεσαι. Ναι. Ειδικά άμα είσαι νέος και ακόμα δεν έχει το κεφάλι σου μπορέσει και να προβεί αντιστάσεις, το ναρκωτικό σου είναι εδώ. Έτσι. Είναι αυτό το πράγμα που το έχει συνέχεια μαζί σου. Σε τεράστιο βαθμό. Και το βλέπεις από παιδάκια και έτσι κάνουν πρώτα και μετά το οτιδήποτε άλλο. Οκ. Μ' είχες πει επίσης την ίδια συνέντευξη. Όχι. Όχι, εντάξει. Βέβαια, λες, υπάρχει και η ωραία πλευρά του hip-hop που πλέον είναι το ροκ της εποχής, είχες πει. Ναι. Ωραία. Θα μου πεις καταρχάς, αν όντως πιστεύεις ότι το hip-hop είναι το ροκ της εποχής, δηλαδή, άμα, ρε παιδί μου, αν το hip-hop είναι το ροκ της εποχής, άρα δεν υπάρχει ροκ της εποχής. Κοίτα, το ροκ ήταν μια μουσική αφισβήτησης, μια μουσική διακίνησης, τουλάχιστον αυτό που θεωρώ εγώ ροκ, έτσι. Ναι. Μια, ναι, μια μουσική αφισβήτησης και μια μουσική με προσπάθεια έβρεση της ελευθερίας μέσα από αυτό. Το πω έτσι γενικά. Νομίζω ότι το hip hop σε πολλά πράγματα είναι έτσι. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά στην Ελλάδα που γράφουν στίχο, που είναι στίχη τους ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο μέσα. Άρα ναι. Μπορεί το μέσο διαφορετικό, μπορεί να μην είναι κιθάρα, μπορεί να είναι pick-up. Ωραία. Μπορεί να είναι ένα beat, ένα... Αν και θέλουν οι άνθρωποι να παίζουν την πανάξη. Αλλά μπορεί να είναι ένα ρυθμό κούτι. Όχι, είναι τέλειο, γιατί είναι ευκολία μου. Αυτό παίρνεις μια λούπα, μιλάς από πάνω και λες αυτό που θες να πεις. Και μπορεί είναι να ωραίο. Και εκφράζουν αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την ίδια αφισβήτηση, την ίδια προσπάθεια για τα πράγματα, την ίδια ενέργεια. Και ακόμα και καλύτερη. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι πιο νέοι είναι ακόμα πιο βελτιωμένοι. Ξέρεις, και πρέπει να έχουμε ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα δεν λέμε πέθανε το ροκ, μεταλλάσσει τη μουσική. Ναι, καλά, σίγουρα, εντάξει. Εσύ, Σπύρο, τι λες για το hip hop? Δεν είμαι γνώσης, να πω την αλήθεια. Έχω ακούσει πολύ λίγα πράγματα. Ενώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν καλά πράγματα έξω. Βλέπω και επειδή κάθε μέρα δουλεύω με παιδιά και μεγάλους που ασχολούνται με τη μουσική. Και μου λένε συνέχεια για ονόματα, για τον Λέξ, για το άλλο παιδί της Ισβολέας. Όχι Ισβολέας, ναι, αυτό κάτι κακό μου βγάζει. Καλό. Ισβολέας. Όχι, Ισβολέας, μια χαρά είναι. Δεν θυμάμαι. Ποιο μου λέει συνέχεια, ο Άνσερ. Αυτό συνέχεια, όλοι είναι... Έχω δοκιμάσει για φορές, δεν είναι. Δεν είναι. Εντάξει, όχι, δεν το έχω. Καταλαβαίνω μέσα από αυτό που υπάρχει σίγουρα, υπάρχει καλό. Για να έχουν τέτοιο κοινό από κάτω και το κοινό καταλαβαίνω τι παιδιά είναι, μάλλον κάνουν κάτι καλά. Αλλά δεν είναι. Εγώ λίγο πρόλαβα, λίγο terrorist crew, active member, λίγο, αλλά είναι αυτό που πέρασε εξόφλαξε. Μάλλον επειδή δεν είχε drums μέσα. Όχι, δεν είμαι. Μάλλον περάσαν και αυτοί εξόφλαξαν μετά. Αλλιώς πήγαν, αλλιώς καταλήξαν. Terrorist crew. Καλά, θα σου το πιάσουμε αυτό που πέρασε. Ναι, όχι, μην το πιάσουμε. Ας τα βάλει μέσα και το εθνικό μέτωπο και τις ταμπέλες τώρα και τα βραβεία. Για πες, Μιχάλη, εσύ, με το hip hop, όχι... Αντιλαμβάνομαι ότι, ότι είναι αυτό, ότι το καταλαβαίνω. Ναι. Και είμαστε και στην κοινωνία, ζω με κόσμο που
Δεν προλαβαίνω να καταλάβω τι λένε. Έχω βρεθεί δηλαδή κάποια στιγμή στον Γκάρι σε μια εκδήλωση εκεί πέρα που είχε κάνει η Εύα και αυτά. Που μπλούζε, τίσερτ, όλα αυτά που γίνεται κάθε χρόνο που κάνει. Τέλο πάντων και ήταν και τα. Το Band of Mercy, πώ το λέμε. Μπράβο, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ήμασταν και εκεί με τον Μιχάλη, με τον Μπούγουνα, στο περίπτερο. Μπαρέ και αυτά. Τέλο πάντων έπαιζε όλη μέρα hip hop. Ελληνικά. Πρέπει να ήμουν από το πρωί εκεί, νομίζω κατάλαβα γύρω στις 9.30-10 τα ελληνικά αυτά που ακούω. Δεν βγάζω καμία. Με τα γλώσσα από πάνω. Δεν προλάβαινα. Φαίνεται ο δικός μου εγκέφαλος είχε καεί από τις κιθάρες. Και δεν προλάβαινα. Λέω ένα ρεράμε. Και έβαλα τον εαυτό μου σε φάση να κάτσω να ακούσω και αυτά. Μάλλον πρέπει να διαβάσω. Έχουν εκπαιδευμένα. Δηλαδή πρέπει να διαβάσω. Είναι εκπαιδευμένα τα παιδιά να τα διαβάζουν. Είναι εκπαιδευμένα, ναι. Εμένα το κεφάλι μου δεν έχει εκπαιδευτεί. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει και αυτά και μάλιστα έχω σκοπό, δηλαδή κάθε φορά λέω ότι πρέπει να κάτσω να διαβάσω, δηλαδή να τα δω σαν ένα, σαν, κατάλαβες, σαν ένα πείμα, σαν ένα βιβλίο, για να σου πω. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι το ροκ της εποχής, έτσι, εννοώ ότι έχει να σου πει τα πράγματα που έχει να πει το ροκ. Είναι βελτιωμένο. Αλλά μέχρι εκεί είναι, δεν μπορώ να σου το παραπέρα. Εγώ τους θαυμάζω για το πώς μπορούν και θυμούνται αυτούς τους στίχους όλα τα κατεβατά. Πώς τους γράφουν έτσι με αυτή τη ρήμα, ρε παιδί. Όχι, αυτό γίνεται. Καταρχάς, εντάξει, εύκολα γράφεις ρήμες. Καταρχάς, γκουγκλάρεις ρήμες ελληνικές και σου βγάζεις. Βάζεις τις λέξεις, σου βγάζεις τα πάντα. Αλλά ναι, ρε εσύ. Αλλά μπορείς να σου βγάλει και μαλακία όμως. Όχι, όχι, διαλέγεις. Σου βγάζεις, βγάλε μου ρήμες στα και σου βγάζει παραγράφους. Αλλά ασχέτως από αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι βγάζουν μόνοι τους οι άνθρωποι που ξέρουν. Καλά, εγώ έτσι αλλά πώς τα θυμούνται εσύ. Εμείς δεν καταλάβουμε καν τι λένε. Και οι άλλοι τα θυμούνται κιόλα. Δηλαδή μιλάμε για τεράστιο γκάφ. Και εσύ για 30 λέξεις έτσι είναι κάτι το σχέδιο. Κάτι το σχέδιο και όχι μόνο το σχέδιο. Δεν τα θυμάμαι ακόμα κιόλα. Σε βασικά πράγματα δεν καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα, ξέρεις, τι λέει, τι είπε τώρα, δεν άκουσα και αυτά. Τώρα τι λένε τα παιδιά, ας πούμε. Άλλο. Έχουμε μια γόστα. Αλλά ναι. Οκ. Okay. Επειδή έχουμε και επαφές με ανθρώπους, είναι και φίλοι μας κάποιοι δηλαδή, που έχουν σε αυτό το χώρο και αυτά, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι τύπου κίνημα αυτό το πράγμα το οποίο έχει να πει πέντε πράγματα. Δηλαδή ο Λέξης που είπε πριν ο Σπύρος, δεν είναι... Κάτι έχει να πει αυτός ο άνθρωπος, κάτι είπε κιόλας. Έτσι. Η επόμενη ερώτηση είναι, θα συνεργαζόσασταν με hip-hop. Να πω εγώ σε αυτό, ότι αυτή εκπαιδεύεται. Εμείς είχαμε την τύχη, επειδή ακούγαμε βινήλια, να παίρνουμε ένα δίσκο, τον πληρώνουμε, τον αγοράζουμε, τον φέρνουμε στο σπίτι και να τον λιώνουμε. Αναγκαστικά, γιατί τα φωταγόρες φάτα τώρα. Ξέρεις, δεν έχεις... Δεν είχαμε την πολυτέλεια. Δεν μπορούσα να το πας προς πίσω, να προπασχωθείς, αυτό, να πας στην Βελγία. Καταρχάς, ναι. Αλλά τον άκουγες, καλές, τον έλεγες. Ναι, μέχρι άντε να περάσει από μια εβδομάδα ή να πάει από μόνος μήνας, πάει σε κάποιο λεφτά να ξεμαζέψει κάτι ζητή και δεν ξέρω τι. Να πληρωνώσει το οτιδήποτε, να πάρει και ένα καινούριο. Τώρα να βάλει τοπικά πάλι να τον άκουγες. Έτσι μαθηματικά. Όπου έχουμε εκπαιδευτεί. Όπου έχουμε εκπαιδευτεί να ακούμε κατά τέτοιο τρόπο. Μάθει να ακούμε όργανα, πράγματα, τέτοια. Τα παιδιά έχουν εκπαιδευτεί να ακούνε ρήμες συνέχεια. Beat συνέχεια. Ρήμα beat συνέχεια. Εμείς που να καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τι να κάνεις. Ναι, εντάξει, δεν μπορούσα να το πω. Μέχρι ενό σημείου. Θέλει πρέπει να εκπαιδευτεί και εμάς το αυτή. Αλλά είναι άλλη σχολή. Ωραία. Λοιπόν, μαλακία μπορεί να είναι ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Θεωρείτε ότι υπάρχει ροκ σκηνή στην Ελλάδα? Και όταν λέμε για κάτι σκηνή, τι εννοούμε? Δηλαδή, ποιες προϋποθέσεις έχει κάτι, μια μουσική κοινότητα, αν είναι κοινότητα, για να είναι σκηνή, για να συγκρούνται μια σκηνή, ξέρω εγώ. Πω πω, τι πες τώρα. Δηλαδή, για αυτός που είπαμε, αλλά και ροκ. Όχι, 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 όχι. Τι είναι ροκ, τι είναι σκηνή, τι είναι Ελλάδα, τι είναι γενικά. Εντάξει. Να αρχίσουμε ένα χωρισμό. Ναι. Κοίτα, υπάρχει, εγώ νομίζω, μια DIY σκηνή που παίζουν μπάντες, για σκοπούς και στήριξη πολιτικών τέτοια, υπάρχει. Μουσικά εννοείς, δηλαδή στο το αισθητικό κομμάτι εννοείς τώρα, ροκ. Γιατί ροκ τώρα, να πούμε, δηλαδή και στο Ρέμο να πας, είναι όλοι να μένεις και πέψεις ο Wasp που λέγαμε και πριν.
Και μπροστά είναι ο τύπος, ας πούμε, και τραγουδάει. Κατάλαβες τώρα, ροκ λέει. Ναι, κατάλαβες. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοείς αισθητικά, πώς το εννοείς. Εννοώ συγκροτήματα, είτε με ελληνικό είτε με αγγλικό στίχο ή οποιοδήποτε στίχο, τέλος πάντων, που είτε είναι DIY είτε δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Που να συγκροτούν, ας πούμε, μια σκηνή. Δηλαδή, τι εννοώ να συγκροτούν, να έχουν επαφές μεταξύ τους. Να υπάρχει αλληλεγγύη. Α. Και στο αισθητικό κομμάτι βέβαια. Ναι, εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για το ωραίο με τώρα που είναι ένα σολάριο και θα αυτό σου λέω, γι' αυτό σε ρώτησα στο μουσικό. Πάμε τώρα. Α, αυτό ακούγεται με κιθάρα είναι έτσι, δεν είναι. Κατάλαβε. Και στο μουσικό, αλλά όπου κλείουμε το. Εννοεί σαν κατάσταση, ας πούμε. Σαν κατάσταση. Α, καλή ώρα αυτό τώρα που την Παρασκευή που θα μας έρθει τώρα που παίζουμε στο Τέμπλ. Παίζουμε με άλλες δύο μπάντες, την Βαλβολίνη και τα Αγούρια στον Ήλιο. Ναι, τα οποία πάμε γιατί αισθανόμαστε κοντά. Αυτό από μόνο το αποτελεί μια σκηνή. Δηλαδή, κατάλαβες, και παραπέρα από αυτό. Απλά σου λέω ένα απλό παράδειγμα ότι ναι, από μόνο του αποτελεί παρέες αυτό το πράγμα και μια σκηνή. Ναι, υπάρχει, γιατί να μην υπάρχει. Όσο υπάρχουν παρέες που παίζουν μουσική, θέλουν να μοιραστούν τη μουσική, ναι, θα υπάρχει. Okay. Εγώ νομίζω ότι μόνο στον αρχικό χώρο μπορώ να το ρίξω ως ύπαρξη σκηνής. Δηλαδή, μπάντες με κοινά πιστεύω και κοινό ήχο ουσιαστικά. Αυτό. Δηλαδή που κάνουν συναυλίες αυτοοργανωμένες για σκοπούς. Βλέπεις ότι είναι κάποιες μπάντες, δεν υπάρχουν. Αυτό έχει ένα πλαίσιο. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες που είμαστε φίλοι, κάνουμε πράγματα, γουστάρουμε και κάνουμε, αλλά δεν είναι. Μπορείς να το ορίσεις σε σκηνή, υπάρχει στη χώρα, ας πούμε. Σε εκεί που να το προσδιορίσεις πολύ συγκεκριμένα. Στο νερό, επειδή υπάρχουν 5-10-20 μπάντες πολλές, έγινε της μόδας και έχουν βγει κάποιες μπάντες έξω και υπάρχει και άνθρωποι που ακολουθούν αυτόν τον ήχο θέλοντας να γίνουν και αυτοί οι μπάντες που θα βγουν έξω και τέτοια. Ίσως και αυτό. Okay. Άρα εσύ το προσδιορίζεις κάπως πολιτικά από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, το προσδιορίζω σαν σύνολα με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Δηλαδή ήχο και κουλτούρα. Μέσα σε αυτό. Όταν η κουλτούρα είναι πολιτική, τυχαίνει να είναι αυτό. Οκ. Σπύρο, δεν έχω στην ερώτηση μόνο. Γιατί αν υπάρχει ο κεντρός στην Ελλάδα, δεν υπάρχει και εμείς στην Ελλάδα, ναι. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε τα live το βράδυ σήμερα τι υπάρχει, υπάρχει, ναι. Έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Έτσι είναι. Καλά, μια ζωή έτσι ήταν. Ναι, εντάξει. Ο σπόρος υπάρχει. Μια ζωή έτσι ήταν. Πέφτει, ξαναπέφτει, καινούργια παιδιά βγαίνουν και ακούνε αυτό που λέγαμε πριν. Υπάρχει κανονικά ελπίδα, τα παιδιά πραγματικά ακούνε. Έρχονται και μου λένε για μπάντες τώρα που τους ξεθάβουν, που τους θυμώνται. Για τους. Ποιος μου λέει το τελευταίο, όχι για Κάμελ, Γκόν, κάτι μου πάνε μια τέτοια μπάντα από τις παλιές της Progressive Rock. Μια πιτσιρίκα που πούμε εδώ. Wow, πού την ξέρεις. Ψάχνονται, ξέρουν. Οπότε όσο υπάρχουν αυτά τα παιδιά, ναι, εντάξει, θα υπάρχει τώρα και τώρα. Και το ροκ, και το σκηνή. Οκ. Θέλει παιδιά να πει κάποιος κάτι άλλο. Όχι, εντάξει. Οκ. Αναφέρθηκε ο Ιάσονας κάποια στιγμή στην αρχή της κουβέντας. Γράφεται κάπου ότι η μουσική και η στίχη στη δική μας θεώρηση των πραγμάτων είναι μια πολιτική πράξη αντίσταση και αντίδραση ενάντια στο έργο και το απάνθρωπο. Και τελειώνει αυτή η φράση με το παράγραφο ότι δεν είναι εποχή για να είναι κάποιος απολυτικ. Ωραία. Όσον αφορά τις μπάντες που έχουν τον ήχο, νομίζω αναφερόμουν στις punk rock and roll μπάντες, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, κάτσε μου, θες να σου πληρώσω την απάντηση, μήπως δεν είναι απάντηση βασικά, είναι κάτι που έχετε γράψει. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός της καταστολής στους δρόμους, υπάρχει ταυτόχρονη προσπάθεια επιβολής κυρίως στα πολύ νέα παιδιά μια νεοσκυλάδικη μουσική και κουλτούρα. Αυτή είναι μια σκληρή εποχή και πρέπει να αντιδράσουμε. Και τελειώνουμε με το ότι δεν είναι εποχή για να είναι κάποιο απολυτικ. Εδώ κάπως συνδέεται την τέχνη, ας πούμε, με το πολιτικό. Και είπες πριν εσύ ότι τίποτα δεν είναι, παιδί μου, απολυτικ. Δηλαδή. Όσο είπατε, η τέχνη είναι πολιτική πράξη, ναι. Ναι. Και εκφράζεται ασχέτως πώς εκφράζεται. Το απολυτικ είναι ότι πουλάω μόνο lifestyle. Okay. Ουσιαστικά αυτή είναι η αναφορά μου εκεί, ότι υιοθετώ συμπεριφορές και τρόπους οι οποίες είναι μόνο για το φαίνεστε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Άρα, να σε διακόψω λίγο.
Άρα δηλαδή ένα γκρουπ, ας πούμε, ελληνικό ή... Ναι, με ελληνικό ή αγγλικό στίχο που δεν έχει, όπως έχετε εσείς, άμεσο πολιτικό λόγο. Ναι. Είναι πολιτικ ή δεν είναι. Τι είναι αυτό το γκρουπ δηλαδή. Εγώ νομίζω... Που δεν είναι lifestyle, έτσι. Δεν θα είναι lifestyle. Η ίδια είναι απολιτικ, το θεωρώ. Αλλά ότι είναι πολιτική πράξη το ότι παίζουν. Θεωρείς ότι παίζουν άλλο. Το ότι είναι πολιτική είναι πολιτική πράξη για μένα. Αυτό ουσιαστικά θα σου το πω. Κατάλαβα τι λες, παιδάκι μου. Λέω άλλο πράγμα τώρα όμως. Περίμενα. Συγγνώμη. Κάτσε να σου πω τι εννοώ. Υπάρχουν group που δεν έχουν πολιτικό στίχο. Παρ' όλα αυτά και δικαιωματικά εντός εισαγωγικών. Εκτός ανήκουν στη ροκ κοινότητα, ας πούμε, στη ροκ σκηνή, ας πούμε, των Αθηνών. Ωραία. Που δεν έχουν καταγγελτικό πολιτικό στίχο όπως έχετε εσείς. Ωραία. Αυτή η πράξη τώρα πώς θεωρείτε, πολιτική ή απολιτικ? Κοίτα, εξαρτάται εσύ. Ο ένας άνθρωπος μπορεί να εκφέρει άποψη και ιδέες με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται ο στίχος να είναι καταγγελτικός. Καταρχάς, το πιο μεγάλο και σημαντικό γνώρισμα είναι το πώς ένας άνθρωπος κινείται στην ίδια τη ζωή μέσα στην καθημερινότητά του. Τι είναι αυτό που εκπέμπει, τι είναι αυτό που βγάζει, πώς συμπεριφέρεται. Το αίσθημα που αφήνει ενδεχομένως η μουσική δεν χρειάζεται να βγεις να καταγγέλεις με τέτοιο τρόπο. Που ακόμα και για τον εαυτό μου πολλές φορές έχω αμφιβολία ότι μήπως είναι λίγο δεικτικό αυτό το πράγμα έτσι όπως το λέω ή το γράφω. Αλλά και καμιά φορά δεν συμφωνώ με τη δεικτικότητα. Αλλά ίσως δεν έχω το ταλέντο να το κάνω καλύτερα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το κάνουν τόσο άμεσα και μπορεί να είναι πολύ πιο πολιτικοί και πιο σωστοί από μένα. Ίσως μια μπάντα από τις πράξεις της, από το πού θα πάει να παίξει, τι θα ενισχύσει, σε τι φεστιβάλ θα παίξει. Και ίσως να μπορεί να πει κάτι που είναι πολύ πιο σημαντικό και into the point με ένα ποιητικό λόγο. Χωρίς να το πει. Ναι, εγώ μπορεί να πει ότι ίσως δεν έχω το ταλέντο να το κάνω τόσο καλά, ξέρεις. Παρ' όλα αυτά το είπε όμως. Δεν είναι εποχής για πολιτικ. Παρ' όλα αυτά το είπε. Ναι, το απολυτικό. Αυτός που δεν καταγγέλει δεν σημαίνει ότι είναι πολιτικ. Αυτός που δεν έχει αυτό το λόγο, το δεικτικό, καταγγελτικό, τάδε, δεν σημαίνει ότι είναι απολυτικ. Ναι, κατάλαβα. Εσύ απολυτικ, όταν το είπες, μάλλον στην μυαλό σου, ξέρω εγώ, νομίζω ο Μιχάλης το είπε πριν. Ξέρω εγώ το ρέμο, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ τη βαρδί, δεν ξέρω εγώ τι είναι, παιδί μου. Το μέλιστα, το μέλιστα. Το ουσιαστικά, και πάλι το είπες πριν στην αρχή, και αυτό μια πολιτική δήλωση. Βέβαια, εμένα στα παπάρια όλα. Εγώ σου λέω, είμαι διασκεδαστή. Και στα δικά μας παπάρια. Να σου πω και ξέρεις τι γίνεται. Ωραία το πάμε. Θα σου πω. Νομίζω ότι λέω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι ακόμα και το. Και το οποιοδήποτε μορφή της τέχνης είναι μια πολιτική θέση, μια πολιτική πράξη ουσιαστικά. Ας το πω θέση εγώ. Για να γίνουμε πιο κατανοητό. Είναι θέση συγκεκριμένη. Επιλέγω να είμαι αυτό. Ορίζω το ρόλο μου στην κοινωνία αυτό που θέλω να είμαι. Με αυτό που είναι. Okay. Είναι μια τοποθέτηση, ένα point, ένα statement. Αυτό. Ωραία. Μιχάλη, κάτι έλεγες, για πες. Δεν διαφωνώ καθόλου, απλά θέλω να πω ότι επειδή συμφωνώ με αυτό, ότι δεν είναι εποχές για να είμαστε πολιτικ, έχω δει μέσα στο mainstream τα τελευταία χρόνια κάποιες φωνές που τραγουδάνε στο mainstream, λέμε πάντα, έτσι, που δεν έχουν σχέση ούτε με πολιτικό στίχο, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Αλλά επειδή έχουν τη δύναμη όμως της δημοσιότητας, έχω δει και δεν σου κρύβω ότι έχω ψηλό χαρί για αυτό. Έχω δει φωνές μέσα στο mainstream να γυρνάνε και να λένε παιδιά, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τι θα γίνει, ας πούμε. Ναι, δεν είναι αμέλητα. Και ναι, και εάν αυτό μπορέσει να επηρεάσει κάποιους ανθρώπους, για μένα είναι καλό. Για μένα είναι καλό. Απόλυτα. Κατάλαβες, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι. Αν έχει και μεγαλύτερη επιρροή, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Να έχει μια φωνή και να πει δημόσια. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου και μια γυναίκα. Και εγώ αυτή έχω στο μυαλό. Ναι, ναι, ναι. Η οποία. Ναι. Γιατί όχι, ναι. Κάποιος μπορεί να ξυπνήσει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, και να σηκωθεί ένα πρωί και να δώσει ένα φιλί στη γυναίκα του, να τη δέρνει. Ναι. Okay. Επειδή κάποια περσόνα, ας πούμε, της mainstream σκηνής είπε κάτι. Καλό.
Σπύρο, τι λες? Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Okay. Με κάλυψε. Ωραία. Κάπου αλλού γράφεται: η τέχνη είναι ο τρόπος να δημιουργούμε φωνές ελευθερίας ενάντια στο ζόφο που βιώνουν καθημερινά όσοι έχουν ακόμα ψυχή και αισθήματα. Ζόφο. Ζόφο, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ας ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να αλλάξουμε το ρόλο των πραγμάτων προς το καλύτερο και ας είναι ουτοπικό. Ευχόμαστε, λέτε εμείς το τσιμέντα, αλλά και όλοι εσείς να έχουμε το ταλέντο να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλό. Ίσως είναι ουτοπικό, αλλά οφείλουμε να προσπαθούμε. Θα κάνω άλλη μια τώρα. Εντάξει, αυτό είναι σαν το σύνθημα το παλιό. Η φαντασία στην εξουσία. Ναι, σωστά, σωστά. Θα μου πείτε τι σημαίνει για τον καθένα από εσάς ουτοπία. Τι είναι ουτοπία, δηλαδή. Φαντασιακό. Οκ. Έχουμε ο καθένας και έναν κόσμο μας μέσα μας. Μπορεί να κάνει τέτοιο. Θέλουμε, δηλαδή, ξέρεις, κάποιες... Είναι το, νομίζω, η ιδεατή κατάσταση που έχει ο καθένας μέσα στο κεφάλι του. Ναι. Ωραία, αυτό ρωτάω. Ρωτάω αυτή την ιδεατή κατάσταση. Τι είναι για τον καθένα στο κεφάλι του, αυτή η ιδεατή κατάσταση. Πώς θα ήθελε να είναι τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να είναι ένας κόσμος που διέπεται από αγάπη και ισονομία, ξέρω. Παράδειγμα. Τέλειος ουτοπία. Τέλειος. Εγώ να γίνω πιο ρεαλιστής. Α, κόσμο που δεν θα, φεύγει με κόκκινο το... Θα σέβεται τον άλλο, δεν θα φεύγει με κόκκινο, δεν θα μπαίνει στη Λέα. Δεν θα σου παίρνει την σειρά. Απλά πράγματα. Αυτό μπορεί να είναι πιο τοπικό από το γεια σου. Αυτό. Άρα, το πιστεύω αυτό. Γεια σου. Μιχάλη. Και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί. Πώς θα, το ξέρεις εγώ, πώς θα ήθελες να ήταν... Δεν ξέρω και άμα είμαι και... Περίγραψε την ουτοπία. Άμα είμαστε κατάλληλοι να σημαίνει ουτοπία, γιατί άλλο να το λέμε τώρα και άλλο να βρεθούμε, ξέρεις, φτιάξαμε την ουτοπία, πώς φτάνε, είναι και καταστροφή. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην ξέρω. Ο άνθρωπος από μόνος του είναι και αυτό καταστροφικός, δηλαδή έχει μέσα και αυτό. Θα είναι και μια κατάσταση που ο άνθρωπος θα σταματήσει να καταστρέφει τον πλανήτη. Γιατί θα καταστραφούμε μεταξύ μας. Θα καταστραφούμε. Και όχι μόνο εμάς, θα καταστρέψουμε και όλα, τα άλλα πλάσματα της ύπαρξης πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν είναι ωραίο. Το περιβάλλον δηλαδή το έχουμε διατήσει. Πρέπει να το σταματήσει. Γυρνάμε στα βασικά, λέει το παιδί μου. Δηλαδή τα βασικά, τα βασικά πράγματα. Όχι αυτά που έχουν να κάνουν την ύλη δηλαδή. Έχουμε τα βασικά πράγματα. Λοιπόν. Λέτε αλλού, γράφουμε εδώ, στο τέλος χαμένος είναι αυτός που φοβάται να ονειρευτεί, γιατί δεν μπορεί να λογίζεται ζωντανός, αν δεν ονειρεύεται. Ζωντανός ο άνθρωπος, δηλαδή. Αυτός δεν μπορεί να ονειρευτεί. Και θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα, είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Αν κάποιος, ας πούμε, ονειρεύεται να γίνει πλούσιος, να έχει αυτοκίνητα, να έχει... είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός ονειρεύεται κάτι. Υλικό μέρος. Ζωντανός είναι με λάθος κατεύθυνση της ζωής. Νομίζω. Ναι, γιατί άμα είσαι ένας άνθρωπος που είναι ληστής απόλυτα, σε όλη δηλαδή κάτι δεν έχει καταλάβει καλά. Εντάξει, να okay. σου πω κάτι, την απογραφή ο καθένας την κάνει στο τέλος της ζωής του. Οπότε, άμα ρωτήσει έναν άνθρωπο που τα έχει όλα ή το νερό του έγινε πραγματικότητα, να έχει οικοδομές δικές του, ας πούμε, και τέτοια και φράγκα, στο τέλος της ζωής του θα ξέρει άμα τελικά άξιζε το κόπο όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχει πολύ μοναξιά, δεν ξέρει ο καθένας τι θέλει από τη ζωή του. Καλά, ναι, εντάξει. Κατάλαβες τώρα. Ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή, εννοείς με το υλικό ή με το... Ναι. Μπορεί να μην είχε τα εφόδια να καταλάβει ότι θέλει ναι, κάτι τώρα, άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, όνειρα, όνειρα. Και αυτό παίζει. Κατάλαβες. Οπότε και αυτό να τον κάλυψε και να... Αρκεί να μην πάτησε σε άλλους πάνω, δηλαδή, για να το κάνει, να πλουτίσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν, σαν σκυλιά, κάνα το βάζω το κεφάλι, δουλεύουν σαν σκυλιά, δεν κάνουν περιουσίες. Έλα, σε παρακαλώ. Υπάρχουν άνθρωποι, ρε φίλε, ναι. Ότι κάνανε επιχειρήσεις, ας πούμε, για αυτά με τον υδρότα, με την οικοδομή το πρωί. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν, ναι. Δουλεύω 12 ώρες τη μέρα και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν κάνει περιουσίες με δουλειά. Και αυτό ήταν ο σκοπός, ο στόχος. Και αυτό τους κάνει και στους ζωντανούς. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω. Τους κάνει και χαρούμε. Πάντως να σου πω κάτι, το όνειρο του πλούτου, δηλαδή αυτό που για μας τους Έλληνες από τη δεκαετία του 80 και μετά ήταν όλο αυτό το πράγμα, καταρρεύσει αυτό, έτσι. Τα όνειρα που κάνανε οι Έλληνες, δηλαδή ότι θέλανε τη μεγάλη ζωή και όλο αυτό το πράγμα, τα βλέπουμε. Που έχουν, τα βλέπουμε στα, αυτό που λέγαμε πριν, τα βλέπουμε στα παιδιά, στην κοινωνία, στην ευγένεια που δεν υπάρχει πουθενά, στην αλληλεγγύη που δεν υπάρχει πουθενά.
Με το Στανιό πάμε να ξαναπάρουμε πίσω τα πρώτα πράγματα. Δηλαδή τα. Τα βασικά. Το χνάρο. Οπότε τα όνειρα που κάνανε οι άνθρωποι πριν από 40 χρόνια ήταν άκυρα. Άμα να δεις δηλαδή πώς έχουν πάει τώρα, πώς έχουν εξελιχθεί τα όνειρά τους, όλοι κάνανε, ναι, κάνανε τη ζωή τους. Πήραν το μεγάλο αμάξι, έγινε στην Ελλάδα αυτό. Mm-hmm. Κάνανε, πήγανε τα εξοχικά τους, κάνανε τις... Και τώρα τι. Αυτά είναι τα εφόδια τους δηλαδή, με αυτά θα πορευτούν τα παιδιά τους. Με τα τσιμέντα. Για να επανέλθω και λίγο, στο τίτλο, ναι. Yeah. Με αυτά είναι τα εφόδια. Ανάλογα τι όνειρα κάνει ο καθένας. Mm-hmm. Πλούσιος είναι αυτός που μπορεί και διαχωρίζεται με μια αξιοπρέπεια και έχει ελεύθερο χρόνο να κάνει τη γουστάρι. Mm-hmm. Αυτός είναι πραγματικά πλούτος. Είναι αυτό που λέγαμε ότι εμείς είχαμε χρόνο να τζαμάρουμε και πια δεν έχουμε, γιατί δουλεύουμε για να ζήσουμε. Γιατί έχει κρυβίνει ζωή τόσο πολύ και πρέπει να δουλεύουμε σαν το σκύλο. Ενώ θα θέλαμε να παίζουμε μουσική. Mm-hmm. Άρα πλούσιος είναι αυτός που έχει ελεύθερο χρόνο να κάνει τα πράγματα που θέλει. Mm-hmm. Σπύρο, θα πω κάτι. Όχι. Τα κάλυψα. Ωραία. Νομίζω τώρα αυτή είναι μια κλασική ερώτηση, αλλά επειδή είστε μουσική και είστε χρόνια μουσική, πώς βλέπετε τη φάση με το ίντερνετ, είτε που ας πούμε διάφορα γκρουπ ή μονομένοι άνθρωποι ανεβάζουν τραγούδια τους, είτε ως προς τη διάδοση της μουσικής. Δηλαδή, είναι ωραία παιδί μου, παλιά που έλεγε και ο Μιχάλης και ο Ιάσο μας πριν, παίρναμε ένα βινίλιο, δεν υπήρχε πρόσβαση άλλο στη μουσική. Το ακούγαμε μέχρι που έλειωνε και όταν ξανά είχαμε λεφτά πέραν, δηλαδή μάλλον ακούγαμε πιο προσεκτικά τα πράγματα. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Έχουμε αγαπήσει βινίλια τα οποία δεν ήταν τα καλύτερα της μπάντας. Ήταν τα πιο φθηνά, αυτά είχαμε. Σωστά. Και τα αγαπήσαμε. Ωραία. Το ερώτημα λοιπόν το δεύτερο είναι σε ένα κόσμο τώρα που μπορείς να βρεις μουσική ό,τι γουστάρεις. Που έλεγες ας πούμε πριν Kong, Camel, βάζεις ας πούμε Camel και ακούς το πρώτο άλμπουμ ας πούμε. Για να βρει κάμελ κάποτε, ναι, πρέπει να αγοράσει το βινίλιο. Μόνο έτσι. Ή να πα σε κάποιο φίλο να τα ακούσει. Αυτό τώρα είναι καλό ή κακό. Μήπως εμείς που έχουμε μεγαλώσει δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και τα νέα παιδιά μπορούν με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Ίσως και το ανάποδο. Που εμείς επειδή. Καταρχάς είναι φανταστικό να έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Okay. Έτσι λέει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά. Το θέμα είναι να μην ευτελίζουμε τη μουσική. Δηλαδή, μην πατάμε το play επειδή δεν μας αρέσει το πρώτο 10 δευτερόλεπτο το κομμάτι, κάνουμε έτσι. Ναι. Επόμενο. Δεν γίνεται, φίλε. Αυτό είναι σαν τα story. Δεν γίνεται. Επόμενο. Αυτό ναι. Το κάνεις. Το κάνεις. Είναι μοιραίο. Αυτή είναι που και τόσο. Γι' αυτό ίσως εμείς που έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας να κάθεται να ακούει το βινίλιο. Ολόκληρο άλμπουμ. Ναι. Δίνουμε περισσότερο. Δείχνουμε περισσότερη υπομονή και στην ψηφιακή πληροφορία. Τις δίνουμε χρόνο. Τα παιδιά τουλάχιστον έχουν την εντύπωση ότι εφόσον μπορείς και κατεβάσεις πια gigabyte μουσικής που είναι άπειρες ώρες, δεν τις ακούνε. Δεν το ακούνε πια. Ίσως. Τα παιδιά, αυτό. Ναι, η διαχείριση ναι. Από κάποιους άλλους που δεν έχουν ή ευτυχώς ή δυστυχώς εκπαιδευτεί με τον τρόπο ακρόασης που είχαμε εκπαιδευτεί εμείς. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που λέγαμε πριν για την εκπαίδευση των παιδιών πάνω στις ρήμες που καταλαβαίνουν τα πάντα και εμείς όχι. Το ξαναστέλνω. Μπορεί στο ραπ να τα ακούνε όλα. Ναι. Να τους δείχνουν, ναι, δεν ξέρω. Mm-hmm. Τι λέτε εσείς, δεν ξέρω. Λέτε, πάνω. Παιδιά. Είναι τέλειο που μπορείς να κάνεις μουσική σπίτι σου και να την βάλεις σε μια πλατφόρμα και να την ακούσουν άλλοι 100, σαν εσένα. Mm-hmm. Τέλειο. Και είναι και από συμπίεση για μουσικό. Γιατί παλιά για να βγάλεις άλμπουμ, mm-hmm. για να βγάλεις άλμπουμ παλιά, δεν βγάζεις άλμπουμ βασικά. Mm. Για να βγάλεις, γι' αυτό βέβαια έβγαλαν διαμάντια, αλλά για να βγάλεις είναι πολύ δύσκολο. Παίρνεις από τον ένα, από τον άλλο, με παραγωγή, πρέπει κάποιος να χρηματοδοτήσει. Τώρα είναι πολύ εύκολο. Αυτό είναι καλό. Απ' την άλλη υπάρχουν πολλά έξω πράγματα τα οποία εντάξει δεν ακούγονται, αλλά βγαίνουν. Mm-hmm. Αυτό τώρα θα τα αναλάβει καινούργια γενιά. Ας βρει το δρόμο της. Εγώ δεν. Ναι. Ευτυχώς τον βρήκα. Πιστεύω ότι αυτοί που έχω τα φίλτρα μου. Αυτοί που γουστάρουν τη μουσική πιστεύω θα το βρουν τον τρόπο τους. Ναι, ναι. Εμείς μπορούμε τώρα να τον βρούμε, ας πούμε, αλλά αυτά τα παιδιά πιστεύω ότι αυτοί που πραγματικά θέλουν να ακούσουν μουσική. Έτσι λέω εγώ. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Δεν ξέρω τι λες. Μπορεί, δεν ξέρω. Θα φανεί στην ιστορία. Μιχάλη. Επειδή είμαι και εγώ θύμα
της τεχνολογίας με την έννοια ότι ξέρεις, κάνω skip, εύκολα. Ενώ δεν θα έπρεπε, παρόλο που αυτό που έλεγε ο Ιάσον πριν, δηλαδή. Έχω, προσωπικά έχω φροντίσει να έχω δει τους ανθρώπους που εμπιστεύομαι στις ακροάσεις και φροντίζω να έχω το υλικό που θέλω να ακούσω, ξέρεις, από αυτούς, ότι άκου αυτό. Και έτσι το προσέχω κιόλας. Δηλαδή μπαίνω στη λογική, ας πούμε, το να κάνω ακρόαση όπως έκανα πάντα. Για να φουγκραστώ καλύτερα τι συμβαίνει. Δηλαδή το ίδιο μας έδινε παλιά φίλος από στην κασέτα. Μπράβο, δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή λέω στο δάδε, ας πούμε, δικό μου που έχω εμπιστοσύνη μουσικά, ότι ρε, εσύ έχεις τίποτα και αυτά. Ναι, μου λέει, έχω κανένα δύο άτομα, μου τα στέλνει έτσι. Έχω δηλαδή δύο-τρεις πηγές, ας πούμε, που εμπιστεύομαι και έτσι ακούω. Αλλιώς από μόνος μου πέφτω κι εγώ ο ίδιος θύμα του. Και χάνεσαι μετά. Χάνομαι. Ναι. Και ξέρεις τι συμβαίνει. Ότι τώρα τα ακούς αρέσει και αύριο το έχεις χάσει. Έχει έρθει άλλη πληροφορία. Και εκεί χάνομαι κι εγώ. Εντάξει, καλό είναι που υπάρχει. Είναι δυνατόν να μην είναι καλό που κάναμε παραγγελίες τώρα από το εξωτερικό για να ακούσουμε τον καινούριο δίσκο των Τάδε. Ας πούμε μετά από. Θυμάμαι στα 90's ο Χρήστος έκανε παραγγελία τώρα για να ακούσουμε μετά από 6 μήνες ο καινούριο δίσκο. Α πούμε το Rage Against the Machine. Ναι. Έξω κάνανε συναυλίες σε μεγάλα φεστιβάλ και εμείς εδώ πέρα περιμέναμε πότε θα έρθει ο δίσκος, ας πούμε. Τον έπαιζε ο... Ναι. Εντάξει. Καλό είναι, καλό είναι. Άμα το διαχειριστήκε σωστά... Ναι. Όπως είναι για σένα ο Μάικ που σου στέλνει τα βινίλια, ξέρετε, ναι, όλα αυτά. Παλιά ήταν και η ραδιοφωνική παραγωγή. Σωστά. Εγώ έτσι έχω μάθει πολλά πράγματα. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν και ραδιοφωνικά. Αλλά και ολόκληρα που έλεγε σήμερα θα το παίξουμε ολόκληρο το δίσκο των Τάδε. Κασέτα, έτσι δεν είναι ρέκα. Και που γράφαμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σου υπήρχε η πρόλογο. Σου δίνει αυτή και δεν γίνονταν να μην το λατρέψουμε μετά. Γιατί σου έλεγε αυτή η ηχογράφηση έγινε. Θυμάμαι τον Κώστα Γεωργίου που έτσι λάτρεψα τη Τζάζ. Που σου έλεγε πληροφορία στην, ήταν στον Λευκό και πιο παλιά στην ΕΡΟ. Που σου έλεγε σε αυτό, εκείνη η μέρα το 68, ήταν τέτοιο το 68, σε αυτό το υπόγειο ήταν κάτω, έτυχε να είναι ο Μακόι Τάνερ και ήταν και ο Κολτρέιν. Το και πέρασε και ο Μπασίτα ο Γκάρισον και γράψανε μαζί αυτό το άλμπουμ. Και ακούστε το τώρα και στο τρίτο λεπτό, αυτό που ακούγεται είναι που βγήκε στο διάδρομο και πέρασε ο άλλο έτσι. Και άκουσε κάτι τέτοιο και το είδε και μοναδικό δικό σου. Αλλά και το λάτρεψες, γιατί είχες ακούσει τόσο πολύ πριν τον πρόλογο, στο έφασε και μετά λέξεις «Ουάου». Ναι, ναι, με ραδιόφωνο, δεν υπάρχει τώρα έτσι παραγωγός. Υπάρχουν παραγωγή τώρα για καινούργια πράγματα. Καινούργια δεν ξέρω. Δεν ακούω πολύ. Δεν ξέρω, παραγωγή δεν υπάρχει. Πάντως εμένα με ραδιόφωνο, έτσι παλαιομοδέντικα που λέμε και αυτά, μου είχε πει κανένα χρόνο περίπου από ραδιόφωνο, παρόμοια φάση που είχε να μου συμβεί πολλά χρόνια. Να ακούσω ιστορία για ένα τραγούδι για που έπαιξε και αυτά και ανακάλυψα κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ που σαφλά, σαν να μπήκα, ξέρεις, στο παρελθόν. Μου έτυχε από ένα χρόνο. Από παραγωγό ραδιοφωνικό. Ωραία. Ναι, ναι. Ακόμα. Από 3 ώρα τη νύχτα τώρα, ναι. Δεύτερο πρόγραμμα, κατά λάθος τώρα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν έγινε σε. Ναι. Μάλλον και αυτόν τον είχα βάλει εκείνη την ώρα, γιατί δεν κατάλαβες τώρα. Για κάποιος πρέπει να κάνει και, και το σκοπό, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τώρα ποια έννοια δίνετε εσείς και περιεχόμενο σε αυτό που λέγεται στη μουσική τουλάχιστον DIY και πώς ήταν παλιά και πώς είναι σήμερα αυτό το πράγμα. Έχει αλλάξει, είναι το ίδιο, υπάρχει ένα αυστηρό, πιο αυστηρό DIY και ένα έτσι λίγο πιο χαλαρό DIY. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί υπάρχουν μπάντες που παίζουν, ας πούμε, μόνο, ξέρω εγώ, για σκοπούς, ναι, δεν ναι. Παίζουν σε συναυλιακούς χώρους, ναι. Είναι αφιερωμένες αυτό. Δεν παίζουν δηλαδή σε μαγαζιά, είναι. Έτσι σε επιχειρήσεις. Μπράβο. Και υπάρχουν μπάντες όπως εσείς που είστε και στα δύο, ξέρω εγώ, παιδεία. Ναι. Ναι. Αυτό είναι παλιό πρόβλημα. Πολύ παλιό. Τι μου θυμίζεις τώρα. Ναι, είναι παλιά. Τι μας θυμίζεις τώρα. Θυμάμαι τους Last Drive που έχει γίνει κάποια στιγμή χαμός, γιατί παίζουν και εδώ και γιατί παίζουν και από εκεί. Ναι, βέβαια τώρα είναι, αν αυτό ήταν κάποτε δύο-τρία έτσι κενά και διαφορές, εδώ μιλάμε τώρα, τι να λέμε. Πώς έχει γίνει η φάση. Εγώ πάντως θα ήθελα να πω ότι στη δικιά μας περίπτωση, γιατί εδώ αυτό μας μπορεί να μιλήσουμε, είναι πολύ συνειδητό. Πιστεύουμε ότι η μουσική μας έχει αξία να ακουστεί. Ενδεχομένως, όσο τοπικό και να είναι, επειδή το έχω δει να συμβαίνει με παλιότερα πράγματα που
έχω παίξει, τις, σαν υποψία στις ώρες και φορές έχει έρθει άνθρωπος, άνθρωποι διάφοροι και μου έχουν πει, ρε Μάγκα, τότε αυτό που έπαιξε και τέτοια από εμένα μου έχει σωστή στη ζωή. Δηλαδή ήθελα να αυτοκτονήσω και δεν το έκανα. Γιατί κάτι άκουσα και κάτι αυτό. Ή ξέρω εγώ, τότε ερωτεύτηκα τη γυναίκα μου σε εκείνη την αυλία που έπαιζε. Ή τότε έγινε αυτό, τότε έγινε το άλλο. Τότε γνώρισα μπουρου μπουρου, ξέρεις. Δηλαδή, εμείς ανεβαίνουμε να παίξουμε πάνω σε μια σκηνή η οποία δεν, είναι, δεν γίνεται για να μας δούνε που παίζουμε μουσική, γιατί είμαστε άτομα, φανταστικοί τύποι. Ανεβαίνουμε να συνυπάρξουμε και να αλληλοεπιδράσουμε τον κόσμο που είναι από κάτω. Και τους αλλάζουμε και μας αλλάζουν. Άρα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και ούτε είχαν την τύχη να έχουν τα ερεθίσματα από τις οικογένειές τους ή τους φίλους τους, από το κοινωνικό τους περίγυρο κτλ. Να έχουν πρόσβαση στους χώρους οι οποίοι είναι καθαρά DIY, είτε είναι αυτοκατάληψη, είτε είναι συναυλία αλληλεγγύης, είτε είναι το οτιδήποτε. Και αμέσως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ακριβώς επειδή δεν είναι μοιημένος σε αυτές τις καταστάσεις, φοβάται. Έτσι. Όσο και να φαίνεται περίεργο. Εγώ θεωρώ ότι θέλω να του δίνω την ευκαιρία να έρθει σε μια συναυλία μας, να συνυπάρξει μαζί με φίλους μας, ανθρώπους μας, έχοντας καταλήτη τη μουσική μας, ώστε να σταματήσει λίγο να φοβάται, να δει ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πιο διαφορετικοί από αυτό που έχει συνηθίσει. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα έρθει στο DIY συναυλία, ενδεχομένως που αναφέρομαι. Mm-hmm. Θα έρθει σε χώρους τους οποίους αισθάνεται πιο ασφαλής. Πιο ακίνδυνος. Ναι. Που έχει πρόσβαση, που ξέρω, δεν έχει φάει τρομοκρατία είτε από το σπίτι είτε από τα μέσα είτε από τα τέτοια ότι κινδυνεύει εκεί, ξέρω. Στον τίγιο αγώ έτσι λέει που θα πας, εκεί θα γίνουν μπάχαλα. Φοβάται. Την επόμενη φορά όμως που έρθει και μας δει και μας γουστάρει συνυπάρξει με έναν κόσμο σε ένα μαγαζί. Γιατί και από τα μαγαζιά αρχίζει λεφτά παίρνουμε έτσι, δεν παίρνουμε έτσι. Οπότε καταρχάς δεν βγάζουμε τίποτα. Το πούμε και αυτό, μα κάνα βγάζουμε δεν βγάζουμε. Άρα δεν έχει να κάνει. Το πλαίσιο που μας ενδιαφέρει το μαγαζί είναι η ευκαιρία που δίνεται σε έναν κόσμο που δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει τη μουσική μας αλλιώς. Ουσιαστικά. Αυτός ο άνθρωπος σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο μπορεί να έρθει σε χώρους άλλους σιγά σιγά. Άρα το γουστάρουμε, είναι συνειδητό. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν. Τι θα βάζουμε σήμερα, δηλαδή. Ναι. Το ότι παίζουμε και βάζουμε, θα κάνουμε face control. Όχι, εμείς ναι. Είμαστε εδώ, δεν είμαστε εκεί. Εγώ παιδιά ρωτάω γιατί είναι ξέρω, κατάλαβες. Έχει προηγηθεί... Ναι, ναι, υπάρχει, ο καθένας κάνει, ο καθένας κάνει τα κουμάντα του όπως νομίζει, ας πούμε. Mm-hmm. Okay. Αλλά είναι κάτι σαν αυτό που σου είπα πριν. Ακόμα και η mainstream persona που θα γυρίσει να μιλήσει για την ομοφοβία, τον ρατσισμό και για τέτοια θέματα, είναι σημαντικό. Κάποιοι θα ακούσουν. Περίπου το ίδιο πράγμα δηλαδή. Γιατί να μην πάω να παίξω ένα μαγαζί, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Με όρους, δηλαδή δικούς μου, έτσι. Δεν θα πάω να παίξω με όρους. Αλληλεπιδρώντας με κόσμο και... που δεν θα είναι από κάτω σαν λύση. Γιατί, δηλαδή τι θα γίνει, να παίξουμε, άμα ένα μαζευτούμε σε ένα μέρος 15 νοματέοι, έτσι να θυμηθούμε και τα παλιά. Επίσης, να παίξουμε, ξέρεις, ωραία, να γουστάρουμε. Αυτή η βαλίτσα του... Καταρχάς σέβομαι από το Άνας... Τις μπάντες που οργανώνουν μόνο τους πράγματα και τέτοια. Αλλά δεν το συζητάμε. Φυσικά, τεράστιο respect. Τεράστιο respect. Όμως, να ξέρεις ότι η ακραία περίπτωση των ανθρώπων που μιλάνε για την τέχνη και πώς αυτή και πού πρέπει να εκφέρεται και να παίζεται, για τη μουσική μάλλον, να το πω έτσι, παλιά είχε φτάσει στο σημείο να είναι το εξής. Εσύ που είσαι μουσικός, που παίζεις με μπάντες, είσαι διασκεδαστής. Ωραία. Είσαι διασκεδαστής και εγώ θα έρθω και θα σου διαλύσω το live που κάνεις. Παρόλο που είναι για σκοπό. Παρόλο που είναι για αλληλέγγυο λόγο. Γιατί είσαι διασκεδαστής και βοηθάς τον κόσμο να επαναπαύεται από τα προβλήματα της καθημερινότητας και το ενωθείς προς το μην επαναστατή. Έτσι. Άρα, είναι πολύ λεπτή ισορροπία που αρχίζει και που σταματάει αυτό το πρέπει. Πρέπει να παίζουν οι μπάντες εκεί, πρέπει να μην παίζουν εκεί.
Πρέπει να γίνουν συναυλίες, πρέπει να γίνουν συναυλίες, πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά, πρέπει να μην υπάρχουν. Πρέπει να γίνει μόνο το ένα, μόνο το άλλο. Και είναι πολύ μεγάλη παγίδα λίγο το να βάζουμε αυτά τα πρέπει με πολύ μεγάλα κεφαλαία γράμματα και να αποκλείουμε κόσμο και καταστάσεις. Mm-hmm. Γιατί εγώ, παρόλο που παίζω σε ένα μαγαζί, και μακάρι πάντα να έχει πάρα πολύ κόσμο, και να πάω να παίξω σε έναν λέγιο σκοπό και να πω: κοίτα να δεις, θέλω να βοηθήσω μόνο με τη δύναμη. Άλλο θα μου πει: όχι, έχει παίξει μαγαζί και μην το κάνεις. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ κρίμα. Εγώ το θεωρώ έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι λίγο αυτοπεριοριστικό. Θεωρώ ότι ζούμε σε εποχές που πρέπει οι άνθρωποι που έχουν αλληλέγγυους στόχους και δράσεις να μπορούν να μαζέψουν όσο πιο πολύ κόσμο γίνεται για να δώσουν περισσότερη βοήθεια που γίνεται. Οι αποκλεισμοί δεν βοηθάνε. Mm-hmm. Αυτό γράφω. Ωραία. Σπύρο. Είναι αυτονόητο. Μπορεί να παίζουμε και αν μας καλούν και αν υπάρχει τέτοιο, μπορεί να παίζουμε και σε κάποιο DIY χαρακτήρα τέτοιο σκηνή, mm-hmm. συναυλία και σε μαγαζί. Εννοείται αυτό. Δεν το θεωρώ αυτονόητο. Δεν... Mm-hmm. Πρέπει να παίζουμε και στα δύο. Θα παίζουμε βασικά που μας δίνεται ευκαιρία να παίζουμε. Mm-hmm. Με τους όρους μας βέβαια, αυτό που ο Μιχάλης δεν πάμε κάπου να παίξουμε. Mm-hmm. Αλλά βάζουμε και εμείς τους όρους μας. Πλημμές, τέτοια, όλα. Οπότε δεν παίρνουμε λεφτά, δεν εννοείται αυτά. Εννοείται, αλλά δεν. Όχι, πώς θα ήταν έγκλημα να πάρουμε έτσι. Προφανώς. Δηλαδή, δίνουμε τα πάντα, όργανα, πρόβες, τέτοια, φωτογραφίες, εξοπλισμούς. Έτσι, δεν παίρνουμε τίποτα. Τώρα δεν έχουμε να φτιάξουμε μέρες, ας πούμε, γιατί ξεπληρώσαμε αυτά που είχαμε μείνει από το στούντιο και δεν έχουμε φράγκο να βάλουμε μπλουζάκι τύπου που είναι ένα άσυλο για την πάντα, ας πούμε, παράδειγμα. Έτσι. Και χρειάζεται να έχουμε κάποιο έσοδο για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε μουσική. Και το να μπορέσουμε να παίζουμε μουσική, καταρχάς είναι κάτι που μας προσδιορίζει σαν ανθρώπους, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Mm-hmm. Άρα, μέσα σε αυτό όλο το πράγμα πρέπει να βρούμε ισορροπίες και να γίνει όλα με μια αξιοπρέπεια και χωρίς απαγορεύσεις και πρέπει και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα πλούσιο να μην χρηματοδοτεί, τι να κάνω. Δηλαδή, τι στα γαμίδια, να κάνω δύο δουλειές και δεν έχω να παίξω μουσικές όπως θέλω. Γιατί δεν μπορώ να γράψω στο στούντιο μουσική. Δεν μπορώ να ψυχοθεραπευτώ παίζοντας μουσική. Γιατί δεν έχω τους πόρους, τι να κάνω. Να μην βγάλω πολύ σαν μπλουζάκι, γιατί είσαι καπιταλιστής, να μην πω. Ξέρεις. Εντάξει. Ή παίζω μόνο εκεί. Ναι, θα παίζω και εκεί, θα παίζω και εκεί και θα παίζω όπου μπορώ να είμαι αλληλέγγυος και να βοηθήσω και θα παίζω και εκεί γιατί γουστάρω στην τελική. Χωρίς να προσβάλλω κανέναν. Το τελευταίο αυτό. Γιατί γουστάρω. Mm-hmm. Το που γουστάρω. Anyway. Ωραία. Λοιπόν, κάτι τέτοια Έλια. Mm-hmm. Κάτι τέτοια μεταξύ μας δηλαδή, στο χωριό μας που έχουμε, κάτι τέτοια κάνουν αυτούς να μοιάζουν κομμουνιστές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, σε εισαγωγικά. Yeah, κάνουν αυτούς να έχω εγώ διαφορά με σένα, γιατί εγώ παίζω ας πούμε στο ΑΝ ή παίζω στο τάδε μέρος. Φυσικά τώρα δηλαδή μιλάμε για τεράστιες επιχειρήσεις τώρα, έτσι, που βγάζουν εκατομμύρια και να έχω και τελικά, ξέρεις, να έχουμε εμείς μεταξύ μας πρόβλημα, ας πούμε, στο... Mm-hmm. Κάτι τέτοιο τους κάνουν, τους δυναμώνουν. Mm-hmm. Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Τώρα που τα λέγατε αυτά, θέλετε να μου πείτε τη γνώμη σας για τους εγχώριους συναυλιακούς, εγχώριους συναυλιακούς χώρους. Στου αναβλιακού χώρου τη Αθήνα. Είναι καλή, είναι καλή. Τα μαγαζιά δηλαδή εννοείς. Ας πούμε, ναι, παιδί μου. Έχουν τον ηχητικό εξοπλισμό που θα θέλατε, ξέρω εγώ, υπάρχουν προβλήματα. Δεν ξέρω. Όχι, εσύ. Τι όχι, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Οκ. Ποτέ δεν υπήρχαν κιόλας. Είναι πολύ δύσκολο. Με προϋποθέσεις πάντα υπήρχαν. Τι εννοείς. Αλλού πάει. Σου δίνει το χώρο, ξέρω εγώ, και μετά σου λέει μετά τελειώνουμε, κάνουμε πάση μετά. Δηλαδή ξέρει πάει. Εμεί, σαν μουσική, νομίζω, σπάνια μα έχουν πει. Μάλλον σπάνια έχει συμβεί να συμβαίνουν τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Yeah. Είτε να ακούμε εμεί τι παίζουμε, είτε να ακούνε οι από κάτω τι παίζουν. Έτσι. Δηλαδή, άμα έχει καλό έχω κάτω. Όλοι μαζί και καλό έχω πάνω. Ποτέ. Και καλό έχω πάνω ταυτόχρονα.
Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πάνω να παίξουμε λόγια με ένα τζόκερ, κάτι λαχείο. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Είναι. Και επίση σε σχέση με τον πληθυσμό που είμαστε, πολύ λίγοι χώροι που δέχονται πάνω σαν εμά. Και τα τόσα εκατομμύρια. Μετρημένα στα χέρια είναι τα μαγαζιά, α πούμε. Είμαστε πάρα πολύ στην Αθήνα, πάρα πολλέ μπάντε. Πολύ λίγοι χώροι. Πολύ λίγου χώρου για να παίξει. Πολύ λίγοι, πολύ λίγοι πραγματικά. Ναι, τώρα να πάει να κλείσει μια συναυλία, α πούμε, να κανονίζει, ρε παιδί μου. Τώρα θα την κλείσει τώρα για τους... μετά το καλοκαίρι. Είναι κλεισμένα. Υπάρχει πολύ καλό αυτό, δεν είναι καλό. Και ξένε μπάντε έρχονται, α πούμε. Και ξένε μπάντε, εντάξει. Ναι. Ναι. Δύσκολο πάντως. Ποιο? Είναι όλο αυτό το πράγμα με τους χώρους και τα μαγαζιά και τα πράγματα. Εσάς πάντως επειδή ως μουσικούς σας ικανοποιούν αυτοί οι χώροι? Όχι. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι έχει αρχίσει και συμβαίνει και το άλλο τώρα. Ότι παίρνουν τα βατζιλίκη στο μέρος της συγκροτημάτων. Περισσότεροι χώροι πια. Παίρνουν κάποιο ποσοστό. Ναι. Δηλαδή έχει την είσοδο. Πληρώνει φόρους, πληρώνει είσοδο, ο κόσμος πληρώνει τέτοια που παίρνει πάντα αρχίδια λεφτά, να το πω έτσι γενικά από το γενικά, τέτοιο. Γενικά μου αρέσει. Ναι, όταν κόψει ταμιακή μηχανή, το μέρες τότε σου παίρνει. Όχι. Νομίζω ότι τότε σου παίρνει, όταν χρησιμοποιήσει την ταμιακή. Όχι, μου πει, αν μπορείς να έχεις τέτοιο δικό σου και σου παίρνει 20-25% διάφορα πράγματα. Σου παίρνει ποσοστό έτσι. Επειδή σου παραχωρεί το χώρο μέσα στην αμπιακή. Ναι, ναι, θα μιλήσει συγκεκριμένο χώρο. Θα... Όχι ναι. Μόνο. Έχει αρχίσει και γίνεται παντού. Okay. Αυτό. Δηλαδή εντάξει. Mm. Πάζει επίσης υπάρχουν χώροι που το κάνουν αυτό που δεν έχουν κάνει εξαρισμό. Mm. Παράδειγμα. Δηλαδή, ρε εσύ, σε βάση τον κόσμο που βάζει μέσα, φτιάξε τη συνθήκη να είναι εντάξει, να μπορεί άλλο. Ειδικά σε μια χώρα που έχουμε κλιματολογικές συνθήκες δύσκολες, ειδικά όταν καλοκαιριάζει. Βάζει κόσμο μέσα, δεν τον έχεις να μπορέσει να αναπνεύσει και ζητάς και λεφτά άπειρα. Όχι εσύ. Τέλος πάντων. Δύσκολο όλο αυτό πάντως. Οι υπόλοιποι τι λέτε, παιδιά. Θα φτιάξουν κάποιες. Εγώ. Ναι. Εντάξει, κατά καιρούς υπάρχουν κάποια μαγαζιά. 30 χρόνια και είμαστε με την ελπίδα πάντα. Κατά καιρούς υπάρχουν κάποια μαγαζιά. Εντάξει, λες, οκ, okay, υπάρχει αυτό το μαγαζί. Υπάρχουν στιγμές. Ναι, κατά καιρούς. Ναι. Δηλαδή μπορεί κατά λάθος να παίξει μετά... ένα χώρο, ρε παιδί μου, που και να σου βγει. Υπάρχουν και στα μετά κάτω. Αλλάζει ο ιδιοκτήτης, αλλάζει και ο ηχολήπτης και ο χώρος ο άλλος είναι τύπο αχήμα, αλλά και είναι όλα χάρη στο μαγαζί. Τυχαία, ρε παιδί μου, μπορεί να σου βγει κάποια στιγμή. Λαχεία είναι αυτά, μόνο εντάξει. Ναι, γενικά ελπίζουμε, ρε παιδί μου. Ή ξέρω, μπορεί να τυχαίνουμε εμείς να ακούμε φανταστικά, να ακούμε κάτι παιδιά, δεν ακούμε τα τίποτα. Βρισκόμαστε μέσα στην αδρεναλίνη, την όρεξη, τη χαρά του να έχεις παίξει μουσική, να το έχεις περώσει όπως αισθάνεσαι και να το έχεις πετύχει και να μην έχει ακούσει και σε κανένα κάτω. Ξέρεις. Άρα, καμία ανάδραση, καμία επικοινωνία, τίποτα. Χάος. Εντάξει, μην γκρινιάζουμε, όμως έχουμε παίξει σε μαγαζιά, σε αρκετά, στα πιο πολλά έχουμε παίξει, έχουμε καλό ήχο. Εντάξει, δεν γκρινιάζω. Γενικά, δεν μιλάω μόνο για μένα, μιλάω και για. Γιατί παίζουν και πάρα πολλοί φίλοι. Πας και βλέπεις. Και πάμε και βλέπουμε πάρα πολλούς φίλους. Και συμβαίνει έτσι. Δηλαδή, μιλάς με τους μουσικούς μετά και σου λένε. Άκουγα. Πάντα αυτό λέμε πάντα. Άκουγες, δεν είναι. Άκουγες, εσύ. Άμα είναι άκουγα, σου πει άκουγα, εγώ θαύμα. Ξεκινάμε ανάποδα. Άμα ακούω. Όχι, πέρασα την καλά. Θα έπρεπε να εννοείται. Πάμε μπακόβατε. Ναι. Γι' αυτό και το τρίο τώρα που είπε και ο Τζέισον στην αρχή, βολεύει. Ξέρεις, είναι πιο. Ακούμε ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, άμα γίνουμε και ένας, θα ακούμε καλύτερα. Δηλαδή, να γίνει με την κιθάρα ο Γιάσον, θα τα λέει εκεί. Ακούμε. Εκεί θα ακούσει, δεν γίνεται. Άμα δεν ακούσει και εκεί πάει. Κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει πάει λάθος μετά. Λοιπόν τώρα, μπορείτε να απαντήσετε όλοι εννοείται, δεν το συζητάμε, γιατί ο καθένας, κάποιο στίχο που έχει γράψει ο Ιάσονας μπορεί να τον εκλαμβάνει αλλιώς, δεν είναι... Μπορεί να τον έχουμε ακούσει καν. Ό,τι λέγαμε πριν, εντάξει, τον ακούμε, δεν ακούμε και μεταξύ μας. Όταν σου θυμάμαι και σου λέω με τον ίδιο τρόπο τους στίχους, ναι. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, θα δούμε λίγο κάποιους στίχους από τραγούδια, ας πούμε, από το... Λοιπόν, θα μου πείτε λίγο για το Αθήνα Τσιμέντο. Ποια ξέρετε ότι είναι τα καλά και τα κακά της Αθήνας και πώς έχει αλλάξει η Αθήνα από τότε που ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες. Έχει αλλάξει ως προς τι? Νομίζω τα άσχημα τα λέει το κομμάτι.
Είναι τουρίστες. Επιλέγει για τους τουρίστες. Λέει και τους τουρίστες. Εγώ μένω τουλάχιστον σε γειτονιά που ήταν το σπίτι της γιαγιάς μου και είμαι τώρα στο Κουκάκι και μένω σε ένα υπογειάκι εκεί. Πολύ ωραία. Ακούω τις βαλβίτσες συνέχεια από παντού. Τα σπίτια δεν έχουν πια οικογένειες. Είναι όλα Airbnb. Ελάχιστες οικογένειες έχουν μείνει. Και είναι και πανάκριβο πια. Γειτονιά και όλο το πράγμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι όλη η συνθήκη που ζούμε, όλα τα πράγματα που ζούμε, βασικά. Πρέπει να διαβάσει το κομμάτι. Καλό είναι ότι έχει μετρό. Ε, ωραίο το μετρό. Ωραίο. Το μετρό, καλό. Τραμ. Ναι. Τραμ, ας μην γινόμαστε μόνο, εντάξει. Όπως όλες οι μεγάλες πόλεις. Αυτό γίνεται με το Airbnb, γίνεται παντού σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Το Airbnb έχουμε βάλει Βαρκελόνη, Εδιμβούργο, το όλες. Όχι φίλε, αυτό είναι και το συμβολικό. Γιατί υπάρχει μετανάστευση, υπάρχει τουρισμός. Εσύ πώς θα πας στο Βερολίνο. Δεν έχω όχι, κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Δεν είναι εγώ. Γίνεται. Ναι, παιδιά, αλλά για τις οικογένειες που ζουν εξορίζονται από το κέντρο. Όχι μόνο από το κέντρο πια. Εξορίζονται από όπου έχει σταθμό του μετρό. Εντάξει, οι εξουσίες που δεν το έχουν. Δεν είναι τουρίστες, εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε ποιοι έχουν τα σπίτια και ποιοι έχουν τα πράγματα. Ναι, αλλά άμα δεν είχε πέσει ο Μπακογιάννης. Είδες τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Τι είπα, σαν όλο ήταν. Το είχαν σίγουρο και δεν πήγαν να ψηφίσουν. Είχε πει ότι θα το λύσει όμως. Αφού δεν βγήκε. Είχε πει να το λύσει. Δεν θα το λύσει ποτέ. Πάει, τελείωσε. Εντάξει, τουλάχιστον μας άφησε μια σπουδαία κληρονομιά. Σίγουρα. Στην πόλη. Μαζί με τα κάγκελα του Αβραμόπουλου. Και το μεγάλο περίπατο, φανταστικό. Το Αβραμόπουλου ήταν ή την Πακογιά. Τα κάγκελα ήταν Αβραμόπουλου. Δεν του παίρνει τώρα το. Ναι, συγγνώμη, σωστά. Τη δόξα. Σωστά. Γι' αυτό θα το θυμόμαστε. Και αυτό. Ωραία, λοιπόν, στο μια μαύρη θλίψη. Γράφει ο Ιάσονας. Δεν θα πω τώρα ακριβώς τη γράφει. Αλλά λέει ότι η Βουλή είναι γεμάτη κλιματίες. Είναι όντως έτσι. Ή είναι κάτι πολύ γενικό, ας πούμε αυτό. Καταλαβαίνω μάλλον που αναφέρεις, Κοίτα. Έτσι είναι, νομίζω. Για μέσα. Καταρχάς έχει πάρα πολλές ακροδεξίους. Αυτό απόδεικτο νομίζω ότι το να σκέφτεσαι με τέτοιο τρόπο σε κάνει εγκληματία, γιατί είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά του ανθρωπισμού. Δεν μπορείς να μην να είσαι εκπρόσωπος του λαού και να μοιάζεις για τον άνθρωπο, πώς είστε. Ναι. Και διάφορα πράγματα. Καταρχάς και κυβερνήτη μπορώ και είναι τεράστια κουβέντα. Αλλά μπορούμε να πούμε αυτό περί ευθύνης υπουργών, τους νόμους, τα τέτοια, τα εγκλήματα που συμβαίνουν, καταστροφές που συμβαίνουν και κανείς δεν λογοδοτεί ποτέ για τίποτα. Έτσι. Ξέρουμε άπειρα. Ξέρουμε για παιδεραστίες, ξέρουμε για καταστροφές, ξέρουμε για τέτοια και κανείς δεν φταίει σε τίποτα. Έχει κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ιδιότητα κόσμος. Και ο κόσμος κατά καιρούς. Έτσι. Να λέμε, ξέρω εγώ, τι να προδοποιείς, άπειρα παραδείγματα, εσύ. Να. Γι' αυτό είναι. Okay. Συμφωνείτε εσείς. Άπειρα. Απλά αυτά, αυτά είναι τα φρέσκα, ναι. Τίποτα, κανείς δεν φταίει για τίποτα ποτέ. Βλέπεις τον άλλο τον έτσι το... Είναι βουλευτής, λέει, δεν μπορεί να τον ενοχλήσουμε. Οκ. Okay. Μιχάλη, θες να πεις κάτι? Όχι. Στο ίδιο νομίζω τραγούδι, μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να σας ρωτήσει αυτή την κλασική ερώτηση, εμένα πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Δεν είστε εναντίον της βίας από όποια προέρχεται. Γιατί γράφεις κάτι να πάρουμε τους βουλευτές, να τους χτυπάμε κάτω σε χταπόδια, να μαλακώσουμε. Όχι. Ωραία τα χταπόδια. Είναι, ωραία, είναι παρομοίες. Είναι παρομοίες, ναι. Είναι ότι με το χτύπημα που μαλακώνει να αλλάξουμε ουσιαστικά, να αντιδράσουμε ώστε να αλλάξει αυτό το πολύ σκληρό, άρτορο σκληρωτικό πράγμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Ωραία, okay. Να τους δημιουργήσουμε ευαισθησίες, πώς θα το πω. Πρέπει κάπως ο κόσμος να αντιδράσει, να κινηθεί. Και επίσης, η βία είναι κακή από όπου και να προέρχεται, εκτός από τη βία της αυτοάμυνας. Πρέπει να μείνεσαι, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να αμυνθείς με ειρηνικό τρόπο ενδεχομένως πολλές φορές. Κάποια στιγμή η δράση προκαλεί αντίδραση. Άμα κάποιος
σε... πώς το λένε, στην πέφτη, εσύ τα κάνεις. Δεν θα τυράσεις. Πώς θα τυράσεις, όχι σε παρακαλώ. Σε γράψει στα σε... παλιά τα παπούτσια. Με το σταυρό στο χέρι μου είναι οι παπάδες κανένα. Άρα, ουσιαστικά, δεν μπορεί κάποιος να βιοπραγεί είτε ενάντια στο λαό, είτε ενάντια στους ανθρώπους, είτε προσωπικά, είτε δεν ξέρω τι και να μην αντιδράσει με βία. Καμιά φορά είναι μονόδρομος αυτός. Μπορεί να μην μας αρέσει βία καθόλου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δεν γνωρίζουμε εμείς τους κανόνες, ούτε πώς λειτουργεί το πράγμα. Ουσιαστικά, δεν γνωρίζουμε... αναγκαζόμαστε να αντιδράσουμε σε μια βία που την γνωρίζει κάποιος άλλος πάνω μας και την υφιστάμεθα. Οκ. Okay. Σπύρο, Μιχάλη, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι γενικό για τη βία. Η βία θα υπάρχει, είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Ναι, σε περίπτωση αυτοάμενες, ναι. Τώρα μιλάμε όμως πιο γενικά τώρα, εμείς η τάξη. Όχι, εντάξει, με έχει καλύψει ο γιος μας. Οκ. Μιχάλη. Ναι, ναι. Ωραία. Επίσης, στο τραγούδι «Ονειρεύουμε έναν κόσμο με καπνούς και φωτιά», γράφει ο Ιάσονας, κάποια στιγμή κατάλαβα ότι πρέπει να νερώ και να σβήνω παλιές ιδέες. Σκέφτηκα ότι πρέπει να πετάξω στο κενό της σκουπίδα μου φωτός στο μυαλό παλιές ημέρες. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς προσωπικά έχετε ανερές ιδέες που είχατε παλιά, που μετά από χρόνια, ας πούμε, τις βρήκατε προβληματικές, ή κομμάτια ιδέων που μπορεί να... Δεν ξέρω. Φαντάζεσαι να μην το κάναμε. Ναι, αυτό. Τα ανερούμαστε συνέχεια. Δεν ξέρω, κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι καθημερινά που το κάνουν. Καθημερινά. Τι κάνουν, δεν κάνουν τίποτα έτσι. Μόνο το που έχει μείνει εκεί που είναι, σε αυτό. Γι' αυτό είναι και εκεί που είναι. Αν συναντήσει με ανθρώπου, μιλάει με ανθρώπου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αυτό. Κάνει αυτοκριτική για να αυτοαναιρεθεί και να πει ότι. Αναθεώρηση. Για όλο εδώ τι έλεγα, τι έκανα. Εννοείται. Στον καθρέφτη μπροστά. Και μεγάλο σχολείο είναι και τα παιδιά. Και σου γυρνάει το παιδί και σου λέει, πώς μίλησε τώρα γι' αυτόν έτσι. Εκεί την ακούω κανένα φορά. Λέω, κοίτα να δεις τώρα που. Ναι, ναι, που καμιά φορά εμείς λίγο πιο άκομψε από να πούμε, έλα μόνο με το. Πολύ μεγάλο σχολείο. Γιατί μιλάς έτσι γι' αυτόν, ξέρεις. Το ξέρεις. Λέω, Παναγία μου, κοίτα να δεις το παιδί. Τώρα τελευταία με έχει προβληματίσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Που το έκανα, το κάνω. Και το σκέφτομαι διπλά τώρα, πριν πω κάποιον κάτι κακό. Μακάρι να έχουμε πάντα την ικανότητα να μαθαίνουμε από τα παιδιά πράγματα και να παραδειγματιζόμαστε. Και επίσης συνέχεια, άμα δεν έχει κάποιος τη διαδικασία αυτοβελτίωσης, διορθώνοντας τα άσχημα πράγματα και την προσπάθεια και τις αυστηρής κριτικής προς τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, ώστε να πρέπει να. Το έχει χάσει το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω. Εγώ το γράφω αυτό, το θεωρώ αυτονόητο, αλλά εσύ μου λες ότι το. Και ο κόσμος που δεν το κάνει έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει και ο κόσμος που δεν το κάνει. Και εμείς σίγουρα σε κάποια πράγματα δεν θα το κάνουμε. Εντάξει, αλλά. Σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση με το. Με κάτι, δεν ξέρω, μπορεί και εμείς σίγουρα. Ναι. Προβληματικοί είμαστε. Μα πώς αυτοβελτιώνουμε. Δεν είναι όλοι μας. Έτσι, ναι, ναι, αλλά. Καλά, εννοείται. Ναι, αλλά παλεύουμε. Μόνο που το αντιλαμβανόμαστε τώρα και λέμε ναι, οκ, ναι, προσπαθούμε. Εντάξει. Κάτι είναι γι' αυτό. Ναι, και όχι σαν δικαιολογία. Ναι. Τώρα μας το είπες και εσύ, α δούμε για άλλα τι ξέρω. Για άλλα μπορούμε να κάνουμε. Και με τη μουσική. Και με τη μουσική. Σωστό και αυτό. Κάποτε λέγαμε ότι. Παροπίδε. Έλεγα. Δεν θέλουμε. Ναι, 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 εννοείται. Τι είναι αυτό, τι μουσική είναι αυτή. Εμείς ακούμε μόνο κιθάρες και βρεθήκαμε σε ρεύ πάρτι. Και χορεύαμε. Δεν μπορείς να. Ναι, όχι, εντάξει, ανοίγεις. Ανοίγεις χωρίς να λιώνεσαι όμως. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ναι, χωρίς να λιώνεσαι. Άμα έχεις μέσα σου. Είσαι δομημένος έτσι, ξέρεις. Σωστά. Ναι. Μπορεί και να μην αλλοιωθείς στη βάση. Τι σπαθμό, αυτό που λέει ο στίχος είναι μια διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, επίσης στη λούπα λες, όσο και αν θέλω να πιστέψω ότι τα πάντα είναι μπρος, κανένα πάρτι δεν θα είναι σαν εκείνα τα πρώτα. Είναι λίγο πεσημιστικό αυτό. Ναι, είναι,
Αλλά μήπως αυτό το παθαίνουμε γιατί μεγαλώνουμε. Το λέγαμε πριν. Και... Είναι ακριβώς αυτό και είναι τέλειο. Το λέγαμε στο αυτοκίνητο. Ναι, μα έτσι δεν είναι. Και είναι και τέλειο αυτό να θυμάσαι αυτά τα πάρτι και άλλε και παρτάρε που κάνουν. Τα παίρνε προσωπικά, έτσι. Ναι, κατώ σε ναι, δεν είναι ότι εμεί έχουμε επειδή ξέρω εγώ γιανιά αυτή και τα κάναμε και ήταν το καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Αν έχει να κάνει τη μνήμη του κάθε ανθρώπου. Και... στα πρώτα. Ναι. Το πρώτο σου φιλί, το πρώτο σου τσιγάρο, το πρώτο σου. Ναι. Έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή που λέγαμε για την Αθήνα. Αν ρωτήσει το γιο μου που είναι στο γυμνάσιο πώς σου φαίνεται η Αθήνα, θα σου πει χαρά. Αυτός μπορεί να μην έχει ξανά να λειτουργεί με τα σημερινά data. Και να σου πει ότι δηλαδή ξέρεις το πώς βλέπει τη ζωή. Τώρα είναι τα καλύτερα γι' αυτό π.χ. Εντάξει. Ό,τι και να του λέω εγώ ότι είναι μεγάλο, είναι προσωπικό μου αυτό. Σωστό. Δικό του, δικό μου. Σωστό. Ναι, ναι. Άμα δεν μένουμε σε αυτά, μέσα μας, στα πρώτα μας πάρτι, γενικά, να μην κολλάμε δηλαδή εκεί και να προχωράμε, είναι μια χαρά. Αλλά δεν θα είναι ίδια. Και είναι θέμα οπτικής του καθένα, νομίζω, ξέρεις, είναι το ιδεατή μνήμη και, το, και η στιγμή που έχεις συγκρατημένη στον εαυτό σου σαν μοναδική και άρχισε να τη θυμάσαι, είναι προσωπικό βίωμα του καθένα. Σωστό και αυτό. Οι άνθρωποι, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται τα τελείως διαφορετικά και τα πράγματα τα βλέπει από πολύ διαφορετικές οπτικές πλευρές. Δηλαδή, μπορεί να σου λέει κάποιος, κοίτα να δεις, παλιά αφήναμε τα σπίτια ξεκλείδωτα, τις πόρτες αυθάνυχτες. Μετά ήρθαν οι ξένοι, ξέρω εγώ, και τα κλειδώνουμε τώρα και τέτοια. Λες και οι Έλληνες δεν ληστεύανε, δεν εγκληματίες, τέλος πάντων. Ένας άλλος μπορεί το ίδιο πράγμα να το θεωρεί, κοίτα το μια πολύ πολιτισμικότητα που υπάρχει, κοίτα άνθρωποι, κοίτα ιδέες, κοίτα πληροφορία και κοίτα τι ωραία ενέργεια που μπορεί να έχουν άνθρωποι από άλλες χώρες. Και να το θεωρεί φανταστικό αυτό. Άρα δεν υπάρχει ορισμός του τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι στο βίωμα. Ωραία. Στη, επίσης στη μηχανή γράφεις η δύναμη είναι στη γνώση σου. Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι με γνώση, θα υπάρχουν σίγουρα, έτσι. Δηλαδή, μορφωμένοι με την έννοια ότι έχουν αλλάξει μορφή εσωτερικά και έχουν γίνει καλύτεροι άνθρωποι, ξέρω. Ναι. Γιατί πέφτουμε έτσι σταθερά, σαν κοινωνία, σαν κόσμο, σαν... Υπάρχουν άνθρωποι που είναι... Εντάξει, ρε παιδάκι μου, δεν είναι... Έχουν κάτι μέσα τους, τέλος πάντων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα τελικά. Δεν ξέρω. Τι εννοείς δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν. Κάνουν, αλλά δεν... Γιατί, δεν έχει το αποτέλεσμα γιατί που θα κοινωνία... θέλαμε να έχει, ας πούμε... Γιατί εκπέφτουμε σαν κοινωνία σε... Πέφτουμε. Στη γενική εντύπωση της. Ναι, γενικά πέφτουμε. Δεν πάμε προς το καλύτερο, όπως το βλέπω εγώ. Πάμε προς το χειρότερο. Καταρχάς είναι ακραίος καπιταλισμός. Το προϊόν είναι το, και το χρήμα είναι ο Θεός. Η διαχείριση των ανθρώπων ως προς το πώς θα ελεγχθούν με προορισμό το κέρδος, αυτό είναι που έχουν τα κέντρα εξουσίας τέλος πάντων και τα χρήματα. Είναι αυτό που ορίζει τα πράγματα. Δεν θέλουμε κάποιος να σκέφτεται, θέλουμε κάποιος να αφομοιώνει και να καταστρέφει. Πότσε και 20 χρόνια πίσω να πας σε μια αντίστοιχη συνέντευξη, πάλι η ίδια ερώτηση γινόταν και πέφτουμε και πέφτουμε και πάλι πριν 20 χρόνια πίσω σε αυτό και μετά από 20 χρόνια πάλι το ίδιο. Είναι και η οπτική που το βλέπουμε εμείς τώρα. Νομίζω ότι πάντα πέφτουμε, πάντα. Μπορεί οι ιστορικοί του μέλλοντος να πούνε ότι αυτή η εποχή. Πώς ζούσαν τότε, ναι. Τι ελευθερίες είχαν, τι εφόδια είχαν να κάνουν ό,τι θέλανε. Είναι αυτό που λέω, πως ζήσαν αυτοί από τα ήδη, κάνοντας αυτά για αυτά. Κάπως έτσι εγώ το βλέπω. Κάθε φορά πάω από πάνω, το βλέπω και λέω, μπορεί να ζούμε και τέλεια τώρα, τέλεια. Μπορεί να ζούμε σε πολύ καλή, ξέρω, και κλιματική συνθήκη, γιατί και αυτό αλλάζει, ναι. Αλλά και σε πολιτική, θέλω να το κάνει όπως είναι, αλλά ξέρω εγώ, ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σε αυτό πολλές φορές το σκέφτομαι ότι. Γιατί πάντα θα γεννιάζουμε, ό,τι και να είχαμε τώρα, όπως και να ήμασταν, θα βγαίναμε πάλι καλά κανένα εποχή. Ναι, αλλά είναι η πιο ακραίο καπιταλισμό εποχή αυτή τη στιγμή. Γιατί η πληροφορία είναι εκεί, του δεπόνται, λέει τα πάντα και υποβαθμίζει τα πάντα. Ναι, αλλά τώρα
Ναι. Με όλη αυτή την τεχνολογία είναι, είναι κατακλυσμένο, πώς να σας το πω. Διαμορφώνει σε πολύ γρήγορη και τεράστια ταχύτητα και με την τεράστια πληροφορία που υπάρχει συνθήκες. Mm. Αυτό. Αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά. Mm. Παίζει όλη αυτή η πληροφορία, όλη αυτή η οθόνη που λέγαμε πριν. Όλο αυτό το καινούριο ναρκωτικό της εποχής. Εδώ. Αυτό δημιουργεί καταστάσεις. Άμα άλλο ελέγχει τον κόσμο πολύ εύκολα. Και είναι η τελευταία ερώτηση, παιδιά, και δεν θα έχουμε τον Σπύρο. Μας προλαβαίνεις να τον εκπροσωπήσουμε. Για να ακούμε καλύτερα, που λέγαμε. Όσο πάμε και στενεύουμε. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να πείτε μελλοντικά σχέδια. Όταν γράφετε τραγούδια τώρα, και να πούμε και για την συναυλία που έρχεται. Παίζουμε συναυλία. Οπότε παίζουμε 17, mm. στις 17, μαζί με τα αγόρια στον ήλιο και τη Βαλβολίνη. Mm-hmm. Και ανυπομονούμε και έχουμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό που θα παίξουμε μαζί με τα παιδιά και θα μπορέσουμε να υπάρξουμε πάντα εκεί όλοι μαζί, στο stage. Από εκεί πέρα γράφουμε συνέχεια κομμάτια, γράφουμε συνέχεια μουσικές, γράφουμε συνέχεια πράγματα. Δεν σταματάνε, γιατί είναι ο τρόπος μας να αυτοπροσδιοριζόμαστε συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν και να υπάρξουμε και να ψυχοθεραπευόμαστε, άρα είναι μια διαδικασία που δεν σταματάει. Και ελπίζουμε κάθε στιγμή να μπορέσουμε, βρίσκοντας πόρους και τρόπους και χρόνο, να γράψουμε δίσκο. Ωραία, άρα υπάρχει υλικό δηλαδή. Ναι, ναι, πολύ. Ναι. Και παίζουμε και στα live, δηλαδή. Παίζουμε, ναι, και τα μισά. Από, τα πρώτα, από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε, που εμφανιστήκαμε δηλαδή σε, στη σκηνή, παίζαμε το δίσκο που ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή, συν καινούριο υλικό, δεν σταματήσαμε. Mm-hmm. Άρα δηλαδή το θέμα είναι πώς θα βρείτε τρόπο, ας πούμε, και μπορείς να το υπογραφήσετε κατά κάποιο τρόπο και χρόνο. Ναι, εντάξει, θέλουμε και εμείς το χρόνο μας το χρόνο, δηλαδή, λεφτά. Να παιχτεί ναι, και το υλικό, όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ωραία. Αυτά, παιδιά. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά δικιά μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και τις ενορίες. Το στούντιο, το δύο λέγεται Lab, πώς λέγεται? Lab. Lab, ωραία μου. Modern Music. Lab, ρε Σπύρο, μας άφησες δε φίλε ένα, πέντε λεπτά. Έφυγε. Έφυγε, ναι. Lab είναι το δύο πάντως, ε. Ναι. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς βέβαια. Είμαστε καλά. Τιμή μας, ευχαριστούμε πολύ.